Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Ξεκινάμε το ανθρεπτικό δελτίο. Σήμερα στη Βουλή συζήτηση για την ανομία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα και οι δύο αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων έγκλειφαν την ελληνική αστυνομία από την αρχή μέχρι το τέλος. Βέβαια, το πώς τους έκοψα μισθούς και συντάξεις, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Το γλύψιμο πήγε σύννεφο. Όμως η αυτογελιοποίηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι ένα γεγονός. Μιλούσαν συνεχώς για το τι έγινε κατά το παρελθόν και ουδέποτε αναφέρθηκαν στο τι θα γίνει στο μέλλον. Η οικογένεια Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται, είναι στριμωγμένη από την υπόθεση Μπαμπάτση. Για τη Siemens, για τον Αυγενάκη, για τη συζήτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, του αρχηγού της φύλαξής της επαστευτός αστυνομικού με τον Μπαμπάτση. Αλλά συνεχείς οι ψευδείς αναφορές και τα fake news ή, αν θέλετε, η αλακάρτη ενημέρωση από το ντοκουμέντο του κ. Βαξεβάνη κτλ. Εγώ ρωτώ, γιατί λείπει ο καλός συνάδελφος, ο κ. Γραμμένος που έχει κάνει το ρεπορτάζ, για ακόμη μια φορά, γιατί κανείς δεν αναφέρεται σε ολόκληρη τη δικογραφία που αφορά τον κ. Μπαμπάτση, τη σχέση του με την Τίνο, με την Παναγία, τη Μεγαλόχαρη, ξέρετε, με Μητροπολίτες, με υπουργούς, με παρακυμόμενους υπουργών, οι οποίοι είχαν σχέση με το εμπόριο χρυσού. Κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό, γιατί είναι οικουμενικό το σκανδαλάκι. Πιάνει ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτά για να γνωριζόμαστε καλά. Κύριε Βαξεβάνη, ψάξτε την δικογραφία και βάλτε και τα άλλα τα ονόματα που υπάρχουν μέσα. Μην μας το παίζετε μάχη μας δημοσιογράφος, γιατί από το πρωί ξεκίνησε το τρόγιο δυτικό, δείχνοντας μόνο την οικογένεια Μητσοτάκη. Ψάξτε κι αλλού, ψάξτε κι αλλού. Συνεχείς προκλήσεις πάνω από τα ίμια, αλλά ο Ακαμένος βούγκα. Δεν μιλάει, δεν αλλάει και το φαγητό κοιτάει. Το θέμα Αυγενάκη, παρονιχίδα, είναι αυτό που σας έλεγα μπροστά στα όσα κρύβονται στην ιστορία από τον Βαξεβάνη που αφαιρέθηκαν από ό,τι λέγεται ονόματα τη δικογραφία. Κρατήστε και αυτό που σας λέω. Όλοι το κρύβουν. Το θέμα είναι ο χρυσός της Τίνου. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά, ένα χοντρό θέμα πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, στον οποίο εμπλέκονται, συμπλέκονται, διαπλέκονται πολιτικοί, μητροπολίτες, αρχιμανδρίτες, πολλοί δικαστές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αντιπρόεδρος της Τουρκίας συναντάει τους ψευδομουφτίδες. Συνεχής η προκλητικότητα μουγκαμάρα από την Αθήνα. Το χειρότερο δε είναι ότι συναντήθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τον Υπουργό Παιδείας του Γαβρόγλου. Και εδώ κρατήστε ερωτηματικό, γιατί κανείς δεν μας είπε τι συζήτησαν και πώς είναι δυνατόν ο Τσαβούσοκλου να συναντάει τον Γαβρόγλου για θέματα παιδείας. Που όταν η συνθήκη της Λοζάνης απαγορεύει στην Τουρκία οποιαδήποτε παρέμβαση σε θέματα θρησκευτικά, πολιτιστικά, στην Θράκη μας. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση δέχεται την ομή παρέμβαση της Τουρκίας και την παραβίαση της συνθήκης Λοζάνης. Για να μην ξεχνιόμαστε. Σάλλος και σωστά με την επίθεση στο σπίτι του 11χρονου Αμύρ, αλλά για τη Μυρτώ δεν μιλάει κανένας. Και εδώ θα δείξουμε ένα βίντεο που δείχνει ότι η ιστορία δεν είναι όπως παρουσιάστηκε από την κρατική τηλεόραση. Δεν είναι όπως παρουσιάστηκε από τα κανάλια. Είναι ψευδέστατη. Και θα το πω ευθέως, φοβούμαι ότι είναι και σκηνοθετημένη. Σε λίγο εδώ θα δείξουμε το πραγματικό βίντεο της ιστορίας αυτής. Και ποιοι κρύβονται από πίσω. Έξαλλος ο Πούτιν με στη Ριζανέλ. Από ό,τι τουλάχιστον λέγεται, ακούγεται από τις ΗΠΑ, τα ναυπηγεία της Σύρου που τόσα χρόνια ήθελαν οι Ρώσοι, θα τα δώσουν πλέον στους Αμερικανούς. Σε αμερικανικό φαν. Θα πούνε ότι είναι Αμερικανοί, αλλά είναι αμερικανικό φαν. Κρατήστε το γι' αυτό, για να μην αναρωτιούνται κάποιοι για ποιο λόγο ο Πούτιν πουλάει S-400 στην Τουρκία. Αφού τον προδώσαμε πάνω από 12 φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Πάμε στους καλούς συναδέλφους στα γρήγορα. Γεια σας, Ανδρέα. Καλησπέρα. Καψαμπέλης. Καθίστε δίπλα, φοράτε ίδια γραβάτα γι' αυτό, φαντάζομαι. Όχι. Μην δουλεύετε να λυποθυμίσει ότι μιλάω. Δεν είπα ότι ιδεολογικά ταυτίζεστε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με στον Νίκο. Μην το πεις, γιατί θα ήθελε να είναι προς το γαλάζιο η γραβάτα του. Ίδια παπούτσια φοράνε. Και σόρουχα. Να σας δω. Παπούτσια, παπούτσια. Α, σόρουχα δεν ξέρω τα παπούτσια μπορεί. Αλλά μην του λες τώρα για κόκκινη γραβάτα του Νίκου. Πονάει. Χειρότερο είναι. Ροζ. Είναι χειρότερο. Ροζ. Το παπούτσι του Νίκου είναι τρομερό. Σήμερα ασκίζει. Κάντε ένα μακρινό, το δούμε σε λίγο. Με τις παντόφλες ήρθε. Με τις παντόφλες ήρθε. Φοβερό παπούτσι. Γιώργος Βλάχος και ο Ανδρέας Κωνσταντάτος. Ο Γαβρόγλου είναι, όπως ξέρεις, άνθρωπος το φιλότουρκος, έτσι είναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε θέματα, έχεις δίκιο. Αλλά δεν είδες όμως και τον υπουργό, τον υφυπουργό εξωτερικών που συνοδεύει τον. Τον Αμανατίδη. Καλά, αυτό δικαιολογείται. Είναι στον κόσμο. Και κάθεται και ακούει τον. Είναι στον κόσμο του. Τον Τούρκο να λέει για τουρκική μειονότητα. Για Τούρκους, για ελληνική. Για τουρκική. Νεολαία. Αυτόν τον τύπο, τον Αμανατίδη, τον ξέρω προσωπικά, τον θεωρώ καλό άνθρωπο. Αλλά καλοί άνθρωποι είμαι πολύ. Πολύ.
σε τέτοιο Υπουργείο να έχει τον Αμανατίδη να ακούει Τούρκος και να μην σηκώνεται να πει δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στο πρώτο θέμα, να δούμε για την κόντρα. Για τη χυμάρα δεν είπα τίποτα. Την κόντρα θα τα πούμε και αυτά. Πού να πω για τη χυμάρα, αφήστε το πει αυτό. Πάμε για την κόντρα Τσίπρα Μητσοτάκη, να δείξουμε για την ανομία. Θέλετε κύριε Γιώτη ή για τον Αβγιανάκη. Ανομία. Οι Έλληνες φοβούνται μέσα στα σπίτια τους. Ιδιαίτερα αν οι υπεράσπιστοι νιώθουν οι πιο ηλικιωμένοι. Τα εξάρχεια έχουν γίνει άβατο. Το Μενίδη εξελίσσεται σε απάνθρωπο περιθώριο όπου χάνονται παιδικές ψυχές. Μήπως έχετε δυσκολία να περάσετε το Ρουβίκονα. Αναφέρομαι στην γνωστή ομάδα για να φύγει ανενόχλητη από τη Βουλή. Φρόντισε προσωπικά ο κύριος Βούτσης να μετατρέψει τα περιπολικά της αστυνομίας σε ταξί. Ξέρετε πόσο επίκαιρη είναι αυτή η ερώτηση που καθέσατε σήμερα? Είναι η καλύτερη ερώτηση στο καλύτερο timing που θα μπορούσα ποτέ να έχω. Καταθέσατε επίκαιρη ερώτηση για την ανομία και για κακή σας τύχη. Την επόμενη μέρα συνελήφθη ο ύποπτος για την υπόθεση του τρομοδέματος στον πρώην Πρωθυπουργό. Ποιος δημιούργησε το πολιτικό κλίμα που όπλησε το χέρι του? Ποιος εξίσωσε τη βία και την τρομοκρατία με τα μνημόνια? Το κάνατε εσείς. Να ζητήσετε ένα συγγνώμη επιτέλους για τα ψεύδη που διασπείρεται εδώ και μέρες περί ανομίας, περί χάους, περί κύκλου αίματος στη χώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Γιατί είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Κάνε μου μια χάρη. Πριν πάμε στους καλούς συναδέρφους, δώσ' μου το βίντεο full screen τον κύριο Τσίπρα να μιλάει και πάγωσέ τον για ένα δευτερόλεπτο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό? Κοιμάται ο άλλος πίσω. Άστο ότι κοιμάται μόνο ο άλλος. Ας τα χεράκια του να ανοίξουν λίγο, να φαίνεται το χεράκι του κάτω από το μανίκι. Ας το να προχωρήσει λίγο. Λίγο να καθαρίσει εικόνα θέλω, παιδιά. Απ! Μανικέ το κουμπάκια! Αριστερά! Του κολεγίου! Έτσι, δεν φοράω εγώ κύριε, εσείς φοράτε κύριε. Κύριε Χιδίροκλου, εσείς του κολεγίου και της μεγάλης αστικής τάξης φοράτε μανικέ το κουμπάκια. Στην αστική τάξη τη μεγάλη ανήκει ο Χιδίροκλου. Ναι, ο αριστερός! Αυτός με μανικέ το κουμπάκι! Έμαθε να ντύνεται από το ταγάρι τη συζύγου του και τα τσαρούκια τα δικά του, από τα εξάρχεια ξαφνικά μάνε και το κουμπάκι. Όταν παίρνει ένα καλό μισθό και είσαι πρωθυπουργό, πρέπει να ξέρει να ντύνεσαι. Κακό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Ναι. Κάνουμε του δηλώνει αριστερό. Αριστερό και μανε και το κουμπάκι δεν πάει. Δεν φοράει γραβάτα. Οπότε αυτό λέω. Η αριστεροσύνη εξαρτάται από την γραβάτα. Αστό. Βγάλε και τη γραβάτα. Αλλά είναι Γιώργο, με μένα τα βάλε όμω. Εσύ είσαι αστό κύριε. Δεν φοράει σήμερα ο κύριο Βλάχο και το κουμπάκι. Φοράτε κύριε Βλάχο. Πάντα φοράω. Αυτό είναι. Πώς φαίνονται οι αστεί, παιδί μου. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε ωραία σατέν και τα λοιπά. Είναι, φαίνεται, ρε παιδί. Σε σατέν μεγάλο. Χιδίρογλου, Βλάχος, αστεί εννοώ σε επίπεδο τάξης. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Δεχόμαστε. Μπούλινγκ. Μπούλινγκ. Λοιπόν, για να καταλάβετε, τα ξέχασε ο Αλέξης αυτά. Πάμε λοιπόν. Σε αυτό συμφωνούμε. Ότι ένα αριστερό δεν μπορεί να εμφανίζεται έτσι και να παριστάνει τον αριστερό επειδή δεν φοράει γραβάτα ενό φοράει. Τον θέλετε με κουρέλια τον αριστερό. Τον θέλετε με κουρέλια. Όχι, το θέλουμε αριστερό πραγματικό. Έλα τώρα. Το θέλουμε αριστερό, κύριε. Αφού δηλώνει αριστερό. Το θέλουμε αριστερό. Δεν ακούει τίποτα. Έχει τελειώσει η αριστερό. Εικόνα, λόγο και έργο είσαι αριστερό. Και έργο και λόγο. Και εικόνα. Δεν είναι αριστερό. Δηλώνει μόνο. Δεν είναι. Η γραβάτα τον μάρανε μόνο. Η γραβάτα τον μάρανε. Το κουστιμάκι το πανάκριβο. Τα βόρεια προάστια και τα νότια. Το πες το αυτό που λέει το κουστιμάκι. Το κουμπό ή το μισάκι. Το πανάκριβο. Λέω, τι θες. Συνηγοράκος έγινες. Είπα. Όχι, λέω από εκεί θα κρίνετε τώρα την αριστεροσύνη. Και τι φοράει γραβάτα τότε. Και φοράει μανικετόκουμπο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θα κρίνουμε από εκεί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί σήμερα ο κύριος Τσίπρας που έχει πάει στη Βουλή με τα μανικετόκουμπά του και το φοβερό του κουστούμι, λίγο πιο κάτω αυτοκτόνησαν άλλοι δύο άνθρωποι. Κάθε μέρα αυτοκτονούν άνθρωποι και η εντολή του κυρίου Τσίπρα δεν το ανακοινώνει η αστυνομία. Ακούς τι λέω εγώ. Ακούς τι είπα. Είπα. Με εντολή του κυρίου με τα μανικετόκουμπά η αστυνομία δεν ανακοινώνει τις αυτοκτονίες. Καθημερινές των Ελλήνων. Μία τελεία. Τώρα. Πάμε στο. Πάμε τώρα. Μισό λεπτό, μισό. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό ακόμα για την ανομία. Άστε εγκληματικότητα. Το έχουμε κάνει λάθο. Αλλά ο Μητσοτάκης. Περίμενε. Θέλω για Siemens πρώτα. Για να ξύσουμε λίγο τις μνήμες με τις Siemens και τα ξαναλέμε σε λίγο. Δύο. Η ανομία δεν πίνει καφέ μόνο στα εξάρχεια, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά δυστυχώς και στο σαλονάκι του κόμματός σας και μάλιστα από καφετιέρα Siemens. Κύριε Τσίπρα, δεν πήρα κανένα δώρο από καμία Siemens. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και επιμένετε να επαναλαμβάνετε την ίδια σταθερή συκοφαντία. Θα σας ζητήσω να μην το ξανακάνετε, διότι ψεύδεστε
για άλλη μια φορά και σε αυτό το ζήτημα. Η κυρία γραμματέας του κυρίου Χριστοφοράκου βγήκε χθες λοιπόν στο δικαστήριο και είπε ότι είχε παραγγείλει τηλεφωνικά κέντρα για τον εξοπλισμό πολιτικών γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μου είχε πει ο κύριο Χριστοφοράκος να βρω τρόπο να καλυφθούν από την εταιρεία, αλλά εγώ δεν είχα κανένα μαγικό τρόπο. Υπήρξε μεγάλη χρονοτριβή, έγινε φασαρία στον τύπο και αφού έγινε φασαρία στον τύπο, τελικά ο κύριος Μητσοτάκης κάλυψε το ποσό. Τα καλύψατε δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, όταν σας έπιασαν με την γίδα στην πλάτη. Σε καμιά χώρα του κόσμου, ούτε και στην Ελλάδα, η Siemens δεν κέρδισε εκλογές. Θα κάνω ένα σχόλιο και πάω στους καλούς συναδρέφους που θα ξεκινήσω τον Νίκο Χιδρούγλου που δεν μίλησε για τον κύριο Ξαντάτο. Θα μιλήσει, παιδί μου. Θα ξεκινήσουμε ανάστροφα. Ή τα κατά κράτος του Μητσοτάκη. Τον πήρε αμπάριζα ο ελάχιστος Τσίπρας. Άποψή μου. Χιδρούγλου. Είναι σαφές, θα συμφωνήσω, Κυριακό, ότι παρά το γεγονός της μεγάλης ψαλίδας της τελευταίας δημοσκοπής που είδαμε, ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να έχει την επικοινωνιακή πρωτοβουλία. Δηλαδή να κάνει κυριολεκτικά ό,τι θέλει. Και εδώ υπάρχουν και κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με κάποια βαρύδια στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία κληρονόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ζήμησε εννοείς. Όχι. Δεν είναι βαρύδι αυτό. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία έχει παίξει αρκετά. Α, έχει παίξει αρκετά. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Σοβαρά. Το θέμα που πρέπει. Τι ωραία που το λυκάνεις. Θα με αφήσεις να μιλήσω. Όχι, θα το πεις καλά. Έχει παίξει αρκετά. Έχει παίξει αρκετά. Δεν υπάρχει θέμα. Ακούσαμε τα επιχειρήματα επέρα. Ακούσαμε. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ωραία, αυτό πες και πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω τώρα. Το θέμα του κύριου Αυγιανάκη. Το θέμα του κύριου Αυγιανάκη δεν έχει να κάνει μόνο με τις συνομιλίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον τύπο. Έχει να κάνει και με την επίθεση που εξαπέλυσε στον Αντώνη Σαμαρά και με το τηλεφώνημα του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το οποίο ο κύριος Σαμαράς ζητούσε την αποπομπή του κυρίου Αυγιανάκη. Έτσι, και τη ζητούσε δικαιολογημένα. Γιατί αν φίλε ανήκεις στην παράταξη που ανήκεις, είσαι υποχρεωμένος να υπερασπίζεσαι τις κυβερνήσεις της. Αν δεν τις υπερασπίζεσαι, δεν μπορείς να είσαι γραμματέας του κόμματος. Γιατί το να είσαι γραμματέας του κόμματος είναι το κατεξοχήν κομματικό πόστο, κυρία Κοβελόπουλε. Ναι, με πήγε στο Αυγιανάκη τώρα. Όχι, στο Σαμαρά μας πήγε. Μας λέει την άποψη του Σαμαρά. Δεν ξέρω την άποψη του Σαμαρά. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Αν ο Σαμαρά να ζητάει την άποψη του Σαμαρά. Για τον Καμένο δεν έχεις να πεις κάτι εσύ. Τι εννοείς να πω για τον Καμένο. Δεν επιλέγεται που θέλει. Για τον Καμένο έχουμε πολλά να πούμε, ναι. Γιατί έχουμε το ελληνοτουρκικά σε λίγο. Έχουμε το θέμα της χυμάρας. Συνομιλίες δεν έχει ο Καμένος με τον Σοβίτη και τα λοιπά. Εκεί δεν έχουμε θέμα. Βεβαίως και έχουμε θέμα. Τα είπαμε αυτά. Γιατί με τον Αυγιανάκη. Τα είπαμε. Συγγνώμη. Ναι. Έχουμε θέμα. Ο Καμένος μίλησε τον Σοβίτη, τον Ακόπορο. Με τον Γιαννουσάκη. Λοιπόν, αλλά εδώ προσέξτε. Ναι. Προσεκτά, έχουμε πει όμως αυτά, Κυριακό. Εδώ, εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο με τον κύριο Καμένο. Ότι ο κύριος Καμένος δεν είπε τίποτα για όλα αυτά τα θέματα στη Βόρεια Ήπειρο όλες αυτές τις μέρες. Έτσι. Μετά, έχουμε θέμα. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο. Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα πήραμε μία γεύση του προεκλογικού αγώνα που αρχίζει σιγά-σιγά. Και θα είναι πολύ σκληρός, πολύ πολιτικός. Θα έχει ναι, οπωσδήποτε βρώμικος. Το είδαμε και σήμερα αυτό. Θα παίξουν ρόλο οι προσωπικές επιθέσεις. Θα βγουν όλη η σκελετή από τις ντουλάπες. Θα τις βρούμε στο τραπέζι επάνω, θα τσακωνόμαστε, θα βριζόμαστε και θα έχουμε ένα κοριό από πάνω μας, ο οποίος θα μας καταγράφει όλους και επιλεκτικά θα προβάλλει αυτά που θέλει. Γιατί αυτό το σκάνδαλο, το είπες και εσύ Κυριάκο στην αρχή, έχει πολλές προεκτάσεις. Έτσι. Εμείς ξέρουμε μόνο μία συνομιλία ενός με τον αστυνομικό του Αυγιανάκη, με τον Αυγιανάκη, και χωρίς ιδιαίτερη, αν κρίνω, ουσία. Ναι, δεν έχει κάποια ουσία. Κάτι για που αυτό, άρα, λοιπόν, αυτό ήθελα να παίξουν. Έχουμε λοιπόν εδώ μία καταγραφή. Έχει και άλλα πρόσωπα, δηλαδή, η ιστορία Αυγιανάκη. Η ιστορία Αυγιανάκη μπορεί να μην έχει το σκάνδαλο. Δηλαδή μπορεί να εκλέξουμε στον όπο και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω. Δεν εννοώ άλλο πράγμα εγώ. Δεν εννοώ η ιστορία Αυγιανάκη. Εννοώ το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο με το χρυσό από την Παναγία της Τίνου, σύμφωνα με τη δικογραφία, έχει και άλλους μέσα. Έτσι, πράγμα. Το ποιοι είναι, θα μας σου πει κάποιος, ξέρω εγώ. Από αυτούς κύριε Αντάρου. Δηλαδή, αν κάνουμε εθνικές εκλογές, να κάνουμε εκλογές για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να θα ετηθεί στις εκλογές, αλλά θα τα ρίξει όλα στο τραπέζι προκειμένου να μην χάσει με διαφορά. Γιατί θέλει να επανέλθει. Και θέλει να επανέλθει και γρήγορα, καθώς οι εκλογές που θα ακολουθήσουν θα είναι με απλή αναλογική. Και έχουμε τρεις εκλογές. Θα είναι με απλή αναλογική. Οπότε σε ένα ρευστό πολιτικά σκηνικό μπορεί να επανέλθει πιο γρήγορα στην εξουσία.
και να παίξει βαρύνοντα ρόλο το ΣΥΡΙΖΑ. Να πω τι κάτι, σημαίνει αυτό. Μην το, μου κάνει ανάγκη του μέλλοντο. Εγώ και το παράδοξο να μιλήσω. Αυτό που είσαι ο Γιώργο θέλω να δούμε. Στη δικογραφία τη συγκεκριμένη, ο κ. Βαξεβάνη ξέχασε πολλέ σελίδε να αναφέρει. Στην οποία εμπλέκονται, αγαπητέ μου Ανδρέα, θα το πω ευθέω, παιδιά κορυφαίων παραγόντων, οι οποίοι είναι συνέτεροι με τον Παπατσάκη, πώ το Παπατσάκη, πώ αυτόν τον περίεργο τύπο, οι οποίοι έχουν μαγαζιά βραδινά, οι οποίοι εμπλέκονται με το εμπόριο χρυσού μέσω Τουρκία από τα τάματα του ξεγέλαστου του Μητροπολίτη. Αυτοί έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Έχουν. Έχουν με του ΑΝΕΛ. Έχουν μια σχέση και με του ΑΝΕΛ, σου επαναλαμβάνω. Άρα δηλαδή μιλούσαν και με τους ΑΝΕΛ. Αποκαλύφθηκε μία πλευρά συνομιλιών, κρύφθηκε κάποια άλλη πλευρά συνομιλιών και έχουμε ένα κοριό που εξακολουθεί και μαζεύει πληροφορίες. Έτσι, πράγμα. Ανεξάρτητα αν ο κοριός πήρε άδεια ο για συγκεκριμένος άνθρωπος, για να καταλάβετε, εγώ θα πω ότι καταδικάζει, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Συνομιλούσε, το τονίζω, με στέλεχος ή φίλο κολλητό του κύριου Καμένα, από ό,τι λέγεται, στέλεχος. Το δικηγόρο στον ΑΝΕΛ. Κάτι έχει εκεί μέσα. Δεν θα τα πω περισσότερο γιατί θα έχουν καμπελά. Μιλούσε με γιο, συνεταιρικά λένε ότι είναι μαζί, δικηγόρο είναι ο άνθρωπο, ανώτατου πολιτιακού υπουργού και εδώ παράγοντα. Δύο είναι αυτοί. Όχι υπουργού. Δύο είναι παράγοντες. Λέμε ρε παιδί μου τώρα. Εκεί την περίοδο ήταν υπουργό. Εκεί την περίοδο ήταν υπουργό που συνεταιρίστηκαν. Μάλιστα. Είναι πολύ βρώμικη ιστορία. Και όλη η ιστορία έχει να κάνει, Ανδρέα μου, και με ξέπλυμα χρήματο. Με τον Καραμαλή που θα γίνει πρόεδρος. Και με χρυσό από την Τίνο, αλλά κυρίως και με την μετάβαση του χρυσού από το αεροδρόμιο Αθηνών προς την Τουρκία. Όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Αυτά, κύριε Βαξεβάνη, που κάνετε έγκριτη δημοσιογραφία πριν να πείτε. Αλλά εκεί μούγκα, φοβάστε. Ναι, Γιώργο μου. Αυτή η ιστορία με τον κύριο Αβγενάκη, ο κύριος Βαξεβάνης τι έκανε? Ξεκίνησε τη συζήτηση. Είπε τη μισή υπόθεση και τώρα αφήνει και σιγά σιγά θα βγει και η υπόλοιπη για να πάμε θα βγει, στην εκλογή προ... θα βγει γιατί για να πάμε στην εκλογή Προέδρου. Καταλάβεις τον Ανδρέα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Σε κοιτάει ο Ανδρέας, δεν σας... Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο κάνω, να σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση. Έχω πει πολλές φορές ότι τη χώρα την κυβερνά ένας νταβατζής, ο οποίος ελέγχει ποιοι θα μπουν στη Βουλή, ποιοι θα πάρουν αξιώματα. Αυτός ο Νταβατζής, λοιπόν, σήμερα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις τον κύριο Τσιπροκαμένο Καραμαλή. Αυτός ο Νταβατζής, λοιπόν, ήταν πίσω από την ιστορία ακύρωσης της πρώτης ψηφοφορίας για την εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, όπου ανοίξανε κάλπες και δεν βρήκανε ψήφους για το Μητσοτάκη. Ακύρωσαν την πρώτη εκλογή και μετά τι αβάλανε? Τη Vodafone Τσαλικίδη. Ο Τσαλικίδης, ξέρετε, είναι ο υπάλληλος Vodafone που δολοφονήθηκε και το κοκκουλώσανε. Και τι έβγαλε η Vodafone Τσαλικίδης, λοιπόν? Τον κύριο Μητσοτάκη αρχηγός. Γιατί? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει παρελθόν. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλο παρελθόν. Έχει κάνει πράξεις. Έχει πράγματα τα οποία μπορεί να τον στριμώχνουν στον τοίχο. Όπως σήμερα στη Βουλή. Για να στηρίξει τον κύριο Τσιπροκαμένο Καραμαλή. Δυστυχώς. Δηλαδή είναι ένας πολύ εύκολος αντίπαλος για τον κύριο Τσιπροκαμένο Καραμαλή. Καψαμπέλης, γρήγορα παιδιά, γιατί και ένα θέμα το κάνω. Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου, μου λες γρήγορα. Θα μιλήσω όσο μίλησαν και άλλοι. Θέλει το πισαρό. Λοιπόν, για τις γραβάτες δεν είπε. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Ο κύριος Αβγενάκης έπρεπε, κατά τη δική μου γνώμη, να έχει υποβάλει την παρέτησή του για να διευκολύνει το Μητσοτάκη. Επειδή ξέρει ότι έρχονται κι άλλα. Δεύτερον, βεβαίως κέρδισε τις εντυπώσεις ο κύριος Τσίπρας, διότι είχε σημαδευτεί η τράπουλα. Όπως κάθε εξουσία μπορεί να σημαδεύει την τράπουλα. Σωστός. Και... Ποιος σημάδευσε, κύριε? Λοιπόν, θα ακούσεις αμέσως. Ποιος θα ακούσεις αμέσως. Κάποιος την έκανε δουλειά. Τρίτον, το παρακράτος ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας σήμερα, ο κύριος Τσίπρας σήμερα ήταν πάρα πολύ ειλικρινής, μολονότι γινόταν μεγάλη συσσωρικά πλάκα για το ποιος είναι ο πιο ψεύτης από τους δύο. Γιατί είπε ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή, ποιο λόγο έγινε αυτή η κουβέντα σήμερα. Ρελάνς για το θέμα του Καμένου. Είπε, έτσι, δεν θα κατηγορείτε εσείς τον Καμένο γιατί που μίλησε με αυτόν, όταν οι δικοί σας κάνουν τα ίδια. Έτσι, άρα κουκούλαμε και τα δύο. Πολύ καλά πας. Συνέχισε έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όχι κυριολεκτό. 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 Άρα λοιπόν, μη βγάζεις, θα βγάζεις, κάπου θα σταματήσουμε. Επομένως. Αυτή είναι η σημαδεμένη τράπουλα που λέμε. Όμως, επειδή είμαστε όλοι εδώ παλιοί,
Εγώ είμαι σου λίγο. Πιο παλιό από όλου εσεί. Με κατηγορούν, Ανδρέα, ότι είμαι πιο παλιό εδώ, γι' αυτό λέω. Ναι, τώρα στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, έχει αποδειχτεί. Ναι, αλλά εσύ είσαι ορμητικό ανέο και χάνει λίγο την εμπειρία. Το σχέδιο τη εμπειρία. Έχει αποδειχτεί, Γιώργο μου, ότι αυτά τα έχουμε ξαναζήσει με άλλου πρωταγωνιστέ. Δεν κέρδισαν με αυτά τα πράγματα. Σήμερα δηλαδή τι εντυπώσει τι κέρδισε ο κύριο Τσίπρα. Πήραν πίστοση χρόνου όμω. Την πίστοση την έχει ούτως ή αλλιώς. Του τη δίνουν οι ξένοι, του τη δίνουν οι Αμερικάνοι. Έτσι, και οι Ευρωπαίοι. Ναι, σήμερα σήμερα ο κύριο Τσίπρα. Άκουσε με. Σήμερα ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα. Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά δεν ξέρω. Πάρα πολύ μάλλον, χρόνο σε ένα θέμα το οποίο ο κύριο Τσίπρα σήμερα έδωσε μία δυναμική παρουσία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: Παιδιά, μπορώ να τον ξανακερδίσω, στηρίχτε με. Αυτό έγινε. Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Και κάνει τα πάντα. Και κάνει τα πάντα ο Μητσοτάκης. Αγαπητέ Χριστό, αδερφέ, κύριε Βλάχο, πάμε τώρα στα σοβαρά. Τα σοβαρά είναι άλλα. Αλωνίζει στη Θράκη ο Τσαβούσογλου. Αλωνίζει. Ο συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι από την Κομωτινή. Από ένα χωρίο τη Κομωτινή. Ναι, ναι, το είπε κιόλα. Το είπε. Εκεί, ναι. Εκεί ήταν. Έτσι, 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 μιλάει και ελληνικά πάρα πολύ καλά. Εξήγησε και την επίσκεψή του γι' αυτό. Δεν άστε εξήγησε. Όχι, μπροστά στον υπουργό τον κύριο Μανατίδη, ξεφτελίζει την Ελλάδα, ευτελίζει την προσωπικότητα του υφυπουργού μας και ο Μανατίδης κάθεται και βλέπει και το χαβά του. Υφυπουργάρα. Μιλάει για τουρκική μειονότητα, μιλάει για Τούρκους. Μιλάει για τουρκικό πολιτισμό, μιλάει για τουρκικό έθνος και ο Αμανατίδης κάνει την πάπια μαζί με τον Καμένο και τους υπόλοιπους εκεί που κοιτάχα κυβερνούν. Δείτε το βίντεο και θα πούμε σε λίγο. İkinci olarak bahsetmek istediğim Müslüman Türk azınlığı. 150 bin Müslüman Türk azınlığının burada bir yaşam mücadelesi verdiğini, için Türkiye olarak üzerimize düşeni, ana vatanımız olarak üzerimize düşeni yapmaya bundan sonra da devam edecek. Onlarla daha fazla bir arada olmak. Bu sadece Batı Trakya azınlığı için geçerli bir şey değil. Bulgaristan içinde, Kosova içinde, Makedonya içinde, Türkiye Cumhuriyetleri için. Sonra müftüyü ziyaret ettik. Sonra Türk genç... Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Πρώτον, μιλάει για Οθωμανισμό. Ξεκάθαρα, αγαπητέ μου Ανδρέα, γιατί από σένα θα ξεκινήσω και πάλι. Και είναι ομή παρέμβαση σε όλα τα Βαλκάνια και τουρκικές δημοκρατίες ανέφερε. Ξέρετε ποιες είναι αυτές. Προφανώς αναφέρεται στον Κάφκας. Στον Κάφκας αναφέρεται. Έτσι, μπράβο, Ουσμπεκιστάν. Τους τουρκογενείς. Τουρκομενιστάν. Ναι, αλλά τον έχουν απορρίψει, έχουν απορρίψει εκεί. Παιδιά, πανετουρκισμό. Δεν ξέρω τι έχουν απορρίψει. Εγώ σας λέω ότι στο σπίτι μας τα λέει αυτά. Συναντιέται με τον πιστεύω εδώ μου φτύ. Ανδρέα μου. Και αναφέρεται υπενικτικά και στα Βαλκάνια, στις Ακούσε, χώρες. Ναι, ναι. Καθαρά το Ακούσε, ναι, ναι, όχι, ακριβώς εκεί που υπάρχουν πληθυσμοί. Μουσουλμανική. Βουλγαρία. Εγώ θα το συνδυάσω, θα επιμείνω Κυριάκο, μολονό ότι δεν έχουμε την ίδια άποψη και θα πω ότι όλα αυτά είναι σε ένα ρευστό τοπίο που έχει να κάνει και με τις ισορροπίες στην Αμερική. Η Αμερική δεν θέλει να χάσει την Τουρκία παρά τα όσα γίνονται, δεν θέλει να την χαρίσει, ας το πούμε, οπουδήποτε αλλού. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, το βλέπουν οι Τούρκοι και γι' αυτό κάνουν και αυτά τα παιχνίδια στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς, επιμένω, ως χώρα, είμαστε δέσμοι μιας Αμερικανόδουλης, θα την πεις εσύ, εγώ θα πω δυτικόστροφης πολιτικής και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτές τις υποτονικές αντιδράσεις. Δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε τον Αμερικάνο. Ναι. Με συγχωρείς, να ρωτήσω κάτι. Ναι, να ρωτήσω. Εάν αύριο, ημέρα Σάββατο, και είδατε τι βγήκε και για το ράμα σήμερα, επευκαιρία, έτσι. Τι βγήκε, όχι, τι βγήκε, δεν το ξέρω. Τα αλβανική εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε έγγραφο, που σύμφωνα με το οποίο έχει θεραπευτεί, νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Έδερνε την μάνα του, τον πατέρα του, όλο το σόι του. Εγώ λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Για σου φαίνεται να είσαι καλά ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι βγήκε. Δεν σου είπα ότι δεν είναι καλά και εσύ μου έλεγε ότι τα δικά σου. Εγώ λέω ότι βγήκε και γιατί βγήκε σε αυτήν την. Δεν είναι στα καλά του άνθρωπος. Να μείνουμε στον Τούρκο τώρα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εγώ λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι θα άλλαζε αν αύριο το πρωί, ημέρα Σάββατο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν είχαμε Πρωθυπουργό, που δεν έχουμε Πρωθυπουργό, έπαιρνε το αεροπλανάκι του και πήγε και έκανε διήμερη περιοδεία σε όλη τη Θράκη. Τι θα άλλαζε. Απλώς είναι άχρηστος. Δεν υπάρχει Πρωθυπουργός. Εγώ στο λεγαλιώς, δεν είναι καμία σχέση. Εγώ, συγγνώμη. Δεν είναι καμία σχέση Αμερική. Θα το έλεγα αλλιώς. Τι θα άλλαζε αν πήγαιναν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων
στη Θράκη για μια περιοδία από την Οροστιάδα μέχρι την Ξάνθη. Για να δείξουν ότι εκείνη η περιοχή. Όχι εντάξει. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει. Για τη Θράκη. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει. Δεν πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Στη Θράκη, γιατί πρέπει να αποδείξουν. Έχει πάει ο Πρωθυπουργός. Πήγε στη Θράκη. Να δείξει ότι είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν πάει στην Ήβρο, ρε. Αυτό σου λέω. Η Κωνσταντινούπολη. Να πάει η Κωνσταντινούπολη. Όχι στη Θράκη έχει πάει ο Πρωθυπουργός. Τώρα ρε παιδί μου σου λέω που πήγε για τον Κυριακό να πάει τώρα. Αυτό που λέει ο Κυριάκος. Ήμβρο και τένο. Μπορεί να πάει Έλληνα πολιτικό πρωθυπουργό. Αυτό είναι Γιώργο. Όχι στη Θράκη. Δεν με ενδιαφέρει να πάει στην Τένε εδώ. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να πάει ο πρωθυπουργό μου. Γιατί δεν με Σαββατοκύριακο. Αν υπάρχει πρωθυπουργό. Εκεί πρέπει να πάει. Αν υπάρχει πρωθυπουργό. Εκεί πρέπει να πάει. Αν έχουμε πρωθυπουργό που δεν έχουμε πρωθυπουργό. Να πάει στη Θράκη. Λάθος και όχι να παίζει ποδοσφαιράκι. Άκουσε με λίγο. Σύμφωνα με τις συνθήκες Λοζάνης, το ξέρει και ο Νίκος. Αυτό το αυτοδιοίκητο υπάρχει και η ελληνική διοίκηση υπάρχει στην Δήμο και στην Τένεδο. Νίκος, ακούω. Εκεί έπρεπε να πάει. Συμφωνώ εγώ με τον Ανδρέα. Ναι, κύριε. Τι συναγωγήθηκε. Ξέρεις, κάποτε, εγώ θυμάμαι προδεκαετίας. Ναι, γιατί κάθεσαι εσύ. Όταν ερχόταν ένας Τούρκος επίσημος στην Ελλάδα και εκδήλωνε την επιθυμία, όλοι το έχουν κάνει. Έτσι, όσοι έχουν έρθει εδώ, Τούρκοι, να πάνε στη Δυτική Θράκη και να επισκεφτούν εκεί τις περιοχές όπου μένει το μουσουλμανικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να ξαναπούμε για λόγους εκπαίδευσης των ανθρώπων που μας ακούν, ότι δεν απαρτίζεται από τουρκογενείς Πομάκους και Ρωμά, έτσι. Δηλαδή οι τουρκογενείς είναι περίπου 40% της μειονότητας, 35% με 40%. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να χαρίζουμε τους Πομάκους στην Τουρκία, γιατί οι Πομάκοι είναι αρχαίο θρακικό φύλο, είναι γηγενείς. Και είναι πολύ παλιοί γηγενείς. Είναι Έλληνες με έψιλον κεφαλαίο. Έτσι. Και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ελληνική εθνική συνείδηση. Και έχουν και ελληνικά ειδικέθημα. Σταυρώνουν το ψωμί, λοιπόν, την Παναγία, τον Αγιώργη κλπ. Ήταν θέμα πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία επέτρεπε σε πολλές περιπτώσεις, αλλά έθετε σκληρούς όρους. Ότι φίλε, εγώ θα σε αφήσω να πας εκεί πέρα, να πας ούτως ή άλλως έχεις προξενείο. Το έχει κάνει και ο Παπανδρέου και ο Καραμαλής. Ακριβώς. Έχεις προξενείο στην Κομματική. Ανδρέας, όχι Γιώργο. Ναι, αλλά δεν θα με φέρει σε δύσκολη θέση και θα προσέξει τι λες. Και ο ίδιος Ερντογάν μια φορά πήγε και αν θυμάσαι. Τότε είχε πει ότι να είστε νομοταγείς κτλ. Και ερχόμαστε σήμερα και έχουμε αυτό το άθλιο θέαμα, Κυριάκο Βελόπουλε. Παρουσία υπουργού να λέγονται τέτοια πράγματα. Ο υπουργός να κοιτάει αμήχανος, αλλά να μην αντιδράει και να μην καταλαβαίνει το τεράστιο βάρος ευθύνης που έχει στους ώμους του. Να υπερασπιστεί τα ελληνικά και τα δίκαια του ελληνισμού και να αντιδράσει εκείνη τη στιγμή ή να γυρίσει και να κάνει μια δήλωση έστω μετά και να πει ότι κύριε δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και να προσπαθήσει να διορθώσει την κατάσταση. Δια της οποίας επιβεβαιώνει δεν έχουμε αυτά που λέει. Κυβέρνηση. Πάμε τώρα, στον Ανδρέα, παιδιά. Να τελειώσουμε μια πρόταση ακόμα. Μια πρόταση ακόμα. Δεν θα προλάβει ο Ανδρέας να μιλήσει. Για να πάει κάποιος εκεί πρέπει να έχει τη φλόγα, Γιώργο. Δεν έχουμε κυβέρνηση. Εγώ αυτό που είπα. Ωραία, πάμε στον Ανδρέα. Παιδιά, βοηθήστε με και 29 και 31 μα κόμματα. Και να κάνει αυτό που λέτε. Δεν είναι δικό μα κόμμα και 31 τη Τουρκία πάει για την τακτική τη να προκαλεί προβλήματα σε Δυτική Θράκη. Δεν είναι πρώτη φορά. Έχει πάει πάρα πολλέ φορέ εκπρόσωπο τη κυβέρνηση τουρκική. Έχει πάει ο αρμόδιο υπουργό. Όλοι οι πρωθυπουργοί που περνάνε από την Αθήνα μετά πηγαίνουν στη Θράκη. Και ο Ερντογάν θα ξανάρθει στην Αθήνα. Ξαναπέστω. Οι πρωθυπουργοί. Περνάνε από Αθήνα από για να Αθήνα στη και πάνε στη Θράκη. Πρώτη φορά ξεκινάνε από Θράκη για να πάνε στην Αθήνα. Δεν μιλάω, για πρωθυπουργού. Δεν έχει σημασία. Η ιδιότητά του είναι σημαντικό να την πίστεψε. Νομίζω πω οι υπουργοί έχουν ξαναπάει κατευθείαν στη Θράκη. Αλλά δεν είναι σημαντικότατη, σου λέω. Είναι σημαντικότατη. Η ιδιότητά του είναι σημαντικότατη, είναι αντιπρόεδρος για τα τουρκικά, για τους τουρκικούς πληθυσμούς εκτός Τουρκίας. Α, μπράβο! Εκεί είναι, Ανδρέα μου. Του. Γι' αυτό και έκανε αυτές τις περίεργες δηλώσεις για τους τουρκογενείς των Βαλκανίων και τον. Έτσι, και έδωσε πάλι ξανά και έδεσε στην τραπέζι ξανά το θέμα του παντουρκισμού. Το θέμα για μένα είναι η αντίδραση σημερινή της κυβέρνησης, η οποία ήταν πάρα πολύ χλιαρή ή μάλλον ανύπαρκτη ήταν. Όσον αφορά την θέλω την αντίδραση του Υπουργού. Την αντίδραση του Υπουργού θέλω. Ανδρέα, δες την αντίδραση του Υπουργού. Που αντιδούμε, Γιώτη. Κύριε Γιώτη μου. Την αντίδραση του Υπουργού θέλω. Να δω κύριου Καμένου. Του κύριου Καμένου θέλω. Του Καμένου. Του καταδρομέα, του Ναβάρχου. Θα δούμε τώρα, πώς αντέδρασε ο καταδρομέας. Που κάνει κουμάντο, το κομάντο. Το κομάντο θέλω να δω. Πώς αντέδρασε ο Υπουργός μόλις άκουσε αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες είναι όντως προκλητικές, από την πλευρά του κυρίου αυτού, ο οποίος γεννήθηκε εδώ, αλλά γεννήτσαρος είναι. Για να το δούμε λίγο. Πλάνα είναι, κατεβαίνει το ελικόπτερο. Το βλέπετε? Αυτός είναι, παιδιά. Είναι στην κοινή ελληνογυπτιακή άσκηση στο Καστελόριζο κάτω εκεί πέρα. Ωραίο που φάνε αυτό που λέω. Αφού είναι πιλοτάκος, παιδί μου. Πιλοτάει το Σινούκ. Περίμενα να δεις εδώ, δες. Να η αντίδραση του Υπουργού, μόλις άκουσε. Του πέσα τα γυαλιά. Έπα το βάλει λούπα τώρα εσύ, Γιώτη. Για ξαναδείξω να. Ακούει τώρα και τον Τούρκο, τι λέει ο Τούρκος. Αντιδρά, πέφτει τα γυαλιά του.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, αφού δεν το έχεις, γιατί θες να το κάνεις ρε ζήλ το πράγμα. Ποιο, το Top Gun. Το Top Gun. Κάνας δεν χωράς το F-16. Δεν μην τρελαθούμε τελείως. Και εντάξει, τα δικά τους. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντική άσκηση, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, είναι. Η δήλωση του και έγινε σε δήλωση... νησί, είναι του 12ου. Η Άγκυρα εξέφρασε την ενόπλησή της στο Κάιρο. Η δήλωση του Ναυάρχου του Αιγύπτιου ήταν πάρα πολύ σημαντική. Είπε, ομιλώντας τον Ναύαρχο τον Έλληνα, αυτό το ελικοπτεροφόρο είναι και δικό σας. Είναι μια δήλωση. Εγώ περίμενα, Νίκο, την ξέρεις τη δήλωση, δεν την ξέρεις. Δεν παρακολούθησε σήμερα το θέμα. Θα σου πω ένα πράγμα. Η δήλωση για την ΟΑΚΣ. Το διπλωματικό κομμάτι έχει σημασία. Ναύαρχος το λέει αυτό. Δεν κατάλαβες. Δεν το λέει ο υπουργός ή ο πρέσβης. Είπε ο Ναύαρχος, ο οποίος είναι αρχηγός του στόλου της Αιγύπτου. Αυτό το ελικοπτεροφόρο είναι σαν αεροπλανοφόρο. Είναι και δικό σας. Και όποτε χρειαστεί, το χρησιμοποιεί η Ελλάδα εναντίον οποιοδήποτε εχθρού. Για ποιο λόγο? Γιατί η Αίγυπτος θέλει να αναδειχθεί ως νέα δύναμη στην περιοχή, περιφερειακή δύναμη, και το αντίπαλο δέον στην Τουρκία και θεωρεί ότι η συμμαχία με την Ελλάδα την βοηθάει. Είναι οι συμμαχίες και τα συμφέροντα που λέγα, Γιώργο μου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, δυστυχώς, και τα λέμε σε λίγο με το βίντεο αποκάλυψη με τον 11χρονο Αμίρ, ότι η ιστορία δείχνει, αποδεικνύεται ότι δεν είναι όπως μας την παρουσιάζουν και έχει και πολλή σκηνοθεσία μέσα. Ένα βίντεο που κανένα κανάλι δεν τολμάει να δείξει, εμείς θα το δείξουμε εδώ, στο Ανατρεπτικό Δελτίο. Διάλειμμα. Αναγκάζομαι πολλές φορές και απαντώ και στα μηνύματα. Τι να κάνουμε. Τώρα όμως θα δούμε. Θα δούμε. Τα καλύτερα τα ακούτε εδώ, την ώρα του δελτίου, την ώρα του διαλύματος, έτσι δεν είναι, Ανδρέα μου? Ε? Σε μένα μιλάς. Σε ποιον Ανδρέα σε δύο? Σε τον Παπανδρέου μιλάει. Εγώ έχω στάσει. Μου έχετε επιβάλει λογοκρισία να μην αναπαράγω τι λέμε στα διαλύματα. Απαγορεύεται αυτό. Πώς απαγορεύεται? Κάνουμε συζήτηση off the record. Off the record. Δημοσιογράφοι off the record. Ναι, βέβαια. Εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι έχουμε το off the record. Α, ναι. Αυτοί οι νέοι είναι ρουφιάνοι περισσότεροι. Κανονική. Εδώ σύλλογοι. Στο βιβλίο σου δεν τα λες έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Αμίρ. Λοιπόν, ακούστε. Να ξεκαθαρίσω ένα πράγματα. Εμένα η ιστορία αυτή μου φαίνεται πολύ περίεργη και ύποπτη. Μου φαίνεται ηλίθιο κάποιοι σε ένα χωριό ή σε μια πόλη να πάνε για ένα 11χρονο παιδάκι και να πετάξουν πέτρες, να σου πάσουν τα τζάμια και να του κάνουν ένα σωρό πράγματα που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην Ελλάδα. Τέτοιο επεισόδιο. Θα δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και θα μείνουμε σε 2-3 εικόνες που εμένα μου προκάλεσαν ιδιαίτερη αλγινή εντύπωση, θυμίζοντάς μου ότι. Άλλο να κάνεις ρεπορτάζ και άλλο να σκηνοθετείς το ρεπορτάζ. Θα το δούμε. Πρωί το... Στο σπίτι, έτσι είναι. Όχι. Και να πούμε που είναι το πιστατικό. Μετά την επίθεση, λοιπόν, πάει να πάρουν δηλώσεις από την μητέρα. Και από τον πατέρα και την οικογένεια. Ξαναδείξτε το, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Το βίντεο. Δηλαδή, εγώ θα πω το εξής. Τρομοκρατήθηκαν, φοβήθηκαν το βράδυ, τους κάνει ζημιά, κλείστηκαν μέσα, φοβήθηκαν, αλλά η μάνα γελάει το πρωί. Και της λέει ο δημοσιογράφος, πέσεις να μην γελάει την ώρα που κάνει δηλώσεις. Εντάξει, μπορεί να χαμογέλασει η γυναίκα γιατί πρώτη φορά βλέπει τηλεόραση, έχει όλο αυτό το σκηνικό. Το δημοσιογράφου είναι λίγο... Δεν είναι και τόσο σωστό αυτό που λέει, μη χαμογελάτε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι το περίεργο. Και όχι η γυναίκα που χαμογέλασε, φαντάζομαι. Όχι. Εμένα είναι περίεργο όλο το σκηνικό. Εγώ ξέρω ότι μια μάνα η οποία κινδυνεύει το παιδί της το πρωί όταν πάει τηλεόραση ή αστυνομία, δεν γελάει. Είναι τρελαμένη, γυρνά τα μυαλά της και λέει άλλα πράγματα. Λέω εγώ. Άλλα πράγματα. Δεν χαμογελάει. Δεν βγαίνει φωτογραφία οικογενειακή. Όμως, Ανδρέα μου, να πω το εξής. Εμένα προξέλεσε άλλη εντύπωση. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Η Μυρτώ ακόμα δεν σηκώθηκε από το κρεβάτι του πόνου Νίκο Χιδηρόγλου. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε ο Πρωθυπουργός εκεί. Μία επίσκεψη υπουργού των Σιριζανέλ δεν υπήρξε εκεί. Εδώ κατευθείαν ο Πρωθυπουργός να διαφερθεί για το θέμα αυτό. Αυτό, ειλικρινά, εμένα προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Για δείξω Τσίπρα. Εδώ είναι. Μίλησα πριν από λίγο με τον Αμίρ και τη μητέρα του και του εξέφρασα τη συμπαράστασή μου στην περιπέτεια που περνάνε. Ζήτησα ακόμη και από το Υπουργείο Παιδείας και Παιδευτικής Πολιτικής να αντιμετωπίσει το θέμα με τη δέουσα προσοχή. Ο Αμίρ και κάθε παιδί στη χώρα μας απολαμβάνει το δικαίωμα στην ασφάλεια και την ελληνική παιδεία χωρίς διακρίσεις. Πού είσαι, Άλεξης, με ΚΣ και η Μυρτώ το ίδιο. Αλλά δεν σε είδα εκεί να το κάνεις αυτό.
Ανδρέα, ακούω. Λοιπόν, είναι πολλά θέματα και είναι και παρεξηγήσιμα ορισμένα από αυτά. Δεν πειράζει. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω αυτό που είπα καταρχάς, υποστήριξα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό στο σχολείο. Ότι η ρίζα του προβλήματος κατ' εμέ έχει να κάνει με τη μέθοδο της κλήρωσης. Δηλαδή η αλλαγή της διαδικασίας και η υιοθέτηση του νέου συστήματος κλήρωσης. Αν δεν είχε γίνει αυτό, κατά τη δική μου γνώμη, οι μαθητές που είναι άριστοι, που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, μπορούν και πρέπει δικαιούνται να έχουν τη σημαία ασχέτως του αν είναι του τάδε θρησκεύμα. Πώς το λένε. Άποψη δική σου. Η άποψη μου. Η άποψη. Γιατί έχω άλλη άποψη. Να ολοκληρώσω, είπα. Όχι, πολλά... να μην παρεξηγηθώ. Ναι, όχι, να μην παρεξηγηθεί. Είπε πολύ καθαρά και ήταν και σαφή ο επενιγμό σου. Νομίζω ήταν αντιληπτό ο επενιγμό σου. Περίεργο. Σε σχέση με αυτό που λε. Εσύ, αν δεν σου φαίνεται περίεργο αυτό. Εμένα μου φαίνονται όλα περίεργα, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω κάτι που δεν ξέρω. Είπα περίεργα. Εκείνο όμω που είναι βέβαιο, Κυριάκο, είναι ότι επειδή ακριβώ έγινε αυτή η ιστορία με το παιδί, το 11χρονο και η συνέχεια. Στο σχολείο κλπ. Κλπ. Χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ως πολύ ωραίο θέμα για εκμετάλλευση. Από την επομένη κιόλας. Μπράβο. Επικοινωνιακά. Ωραία. Λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολιτικό παιχνίδι. Είναι τώρα... σκύλεμα, αν εξαρτάται να γεγονός είναι. Εγώ αυτό είναι σκύλεμα. Εσύ, το λες εσύ έτσι. Εγώ λέω πολιτικό παιχνίδι. Τώρα, είπες κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Δεν ότι... Βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, τέτοια επίθεση. Είπες ότι σου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε επιθέσεις. Τέτοιες σε σπίτια, ναι, όχι. Ναι, όχι, όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματική η επίθεση. Δηλαδή ότι κάποιοι θερμόαιμοι. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι. Σε ένα χωριό. Κάποιοι θερμόαιμοι. Να σου απαντήσω. Κάποιοι οι οποίοι είναι εγκαζωμένοι και λένε πετάξτε τους στη θάλασσα αυτούς, ναι. Πήγανε και κάνανε αυτή την απαράδεκτη αυτή πράξη. Αυτή είναι η εύκολη ερμηνεία του κάποιου λοιπόν. Κάποτε. Εγώ θέλω ονόματα, ταυτότητες και στοιχεία. Μπράβο. Όχι λοιπόν, κάποιοι. Μπράβο. Όχι αυτό κάποιοι εδώ. Λοιπόν. Άρα λοιπόν όχι σενάρια. Πρέπει να γίνει κανένα σενάριο. Όχι σενάριο μου κάνεις τώρα. Κάποιοι, και το άλλο σενάριο είναι. Εγώ δεν είπα σενάριο. Είπα περίεργο μου φαίνεται. Δεν σενάριο. Λέω, λοιπόν, εγώ δεν το αποδείχθηκα. Λέω περίεργο μου φαίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει και έρευνα. Και δεύτερον. Από την Ελλάδα. Καλά, σωστά. Την αστυνομία. Από ποιον να γίνει, από μένα ή από εσά. Ναι, υπουργό τον Τόσκα, θα γίνει η έρευνα στην Ελλάδα. Θα μα τα πει ο Βασίλη όταν έρθει. Δεν είναι το γραμμένο. Πάμε παρακαλώ, λοιπόν, γρήγορα, και το βασικότερο είναι το ότι πρέπει να έχουμε όλοι το νου μα να μην γίνουν. Προβοκάτσιε φοβάμαι εγώ, κύριε. Να μην γίνουν. Εγώ προβοκάτσιε φοβάμαι. Είπα να μην γίνουν. Ξέρω τι σου λέω. Εγώ είπα να μην γίνουν. Όπω με το Κοράνι, κύριε, το θυμάσαι. Κύριε, είπα να... Όχι, κύριε, θα τα πούμε όλα εδώ. Μα δεν ακούστηκε. Θυμάσαι το Κοράνι. Δεν ακούστηκε. Υπήρξε Κοράνι. Δεν υπήρξε. Δεν ακούστηκε, λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι μερικά πράγματα με αναμενόμενο. Δεν ακούς τα περίεργα. Λέω. Δεν ακούς τι λέω. Είπα να μην γίνουν. Δεν απέκλεισα. Κάει και όλη η Αθήνα για ένα Κοράνι που δεν υπήρξε ποτέ. Κυριάκο, λέω να μην γίνουν. Ναι. Είτε σαν πραγματικότητα είτε σαν πραγματικότητα. Γιατί μην το θα πει κάτι. Τα έχουμε πει επανειλημμένα. Όχι, το ξαναπεί, το ακούσε ο κόσμο. Μου κάνει όλο κανένα άλλο. Αυτό συμφωνώ μαζί. Δεν πήγε ούτε ένα υπουργό, δεν πήγε ο πρωθυπουργό. Δεν διαφέρθηκε ποτέ. Η κοπέλα πήγε στο εξωτερικό, μα δεν πάει να πατήσει. Σου είπα ότι εδώ πάει να γίνει ένα πολιτικό πρόβλημα. Όχι, άμα είναι Έλληνα δεν πειράζει. Α ψοφήσει ο Έλληνα. Τα κάνουν. Αυτή είναι η λογική του. Μα εδώ δεν είναι Έλληνα. Για τη Μυρτώ λέω, κύριε. Για τη Μυρτώ λέω. Ναι, κύριε. Εδώ φάγανε τα λεφτά οι Ελληναράδες τώρα για την Μυρτώ στην Αμερική. Λοιπόν, μου επιτρέπεις, μου επιτρέπεις. Είναι ο Ελληναράδες. Λοιπόν, για μένα συμβαίνει το εξής. Για μένα συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να σκεφτόμαστε, να συμπεριφερόμαστε, να πράττουμε, ακόμα και να αισθανόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο. Και τα θέματα που έρχονται στην επικαιρότητα, τα νομοσχέδια και αυτά που συμβαίνουν, είναι όλα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ έχω την απέτηση ως Έλληνας πολίτης. Για να μας φύγουν οι οποιοσδήποτε υποψίες του τι μπορεί να είναι αυτό το χθεσινοβραδινό, γιατί είναι ελεϊνό. Είναι, καταδικαστέ, αν είσαι, μην μου κορυφωμάστε. Θέλω ο είτε κύριος Τόσκας και η ελληνική αστυνομία πολύ σύντομα να βρουν τους δράστες, ώστε να ξέρουμε τι είναι οι δράστες. Είναι τίποτα αφικιονισμένοι ακροδεξιοί που έχουν θέματα με τους μετανάστες και βρήκανε θύμα την οικογένεια του 11χρονου Αμύρ και το παιδάκι. Ή τίποτα προβοκάτορες που άλλα έχουν στο μυαλό τους, κυρία Κοβελόπουλε. Άρα εγώ έρχομαι σε αυτό που είπες πολύ και λέω ότι εγώ θέλω εντός των επομένων ωρών στοιχεία για το ποιοι ήταν οι δράσεις αυτής της επίθεσης. Και πίστεψέ με, κυρία Κοβελόπουλε, επειδή δεν είμαστε χθεσινοί εδώ, αν η αστυνομία θέλει να βρει ποιοι είναι, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τους βρει, ειδικά αν προέρχονται από χώρους
η οποία είναι στην εντελώς ανάποδη κατεύθυνση από την κυβέρνηση, έτσι. Για να μην κορυδευόμαστε. Άμα είναι στην πλευρά την άλλη, όμως τι γίνεται. Εδώ σε θέλω. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ονόματα. Λοιπόν, να τελειώνουμε με τις φιλολογίες, γιατί όλα αυτά είναι πολύ παράξενα. Τελεία. Πάμε στον Γιώργο και στον Ανδρέα. Να ξαναδούμε το βίντεο. Μπορούμε να το βλέπουμε, παιδιά, δεν είναι κακό. Να δούμε το βίντεο την ώρα που πάνε να πάρουν συνέντευξη από τη μητέρα. Δεν ξέρω, δεν είναι πατέρα, είναι μεταφραστή. Ο άλλο δίπλα δεν είναι ο πατέρα του παιδιού. Είναι η μητέρα η οποία θα μιλήσει και ο μεταφραστή. Για να δούμε το βίντεο λίγο. بعد این اتاق زدن بعد این اتاق دیگه که ما خوابیدین زدن میگه از ابوزو فیگه اکتیما و تی اول افتا روی تو تو سولا گلای تو تو Ωραία. Θέλω και παγωμένο αυτό το μήνυμα που τους έστειλαν. Παγωμένο. Στην εικόνα. Να δούμε τα ελληνικά αυτού που τα έγραψε. Για να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Μπορούμε να δούμε και το χαρτόνι. Γιατί κάτι έπανε ένα μήνυμα. Και το χαρτόνι, το χαρτόνι. Ναι, Γιώργος, ακούω μέχρι το χαρτόνι και πέστε μου τι ακριβώς γράφει. Γιατί τα ελληνικά εκεί είναι λίγο περίεργα. Λίγο αραβο-γερμανο-αγγλικά μου φαίνονται. Πες μου, ρε Γιώργο. Άριστα έπραξε ο Πρωθυπουργός που τηλεφώνησε στην οικογένεια Αμπίρ. Όπως και τη Μυρτώ. Εγώ όμως θα περίμενα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τηλεφωνήσει σήμερα και στις δύο οικογένειες των Ελλήνων οι οποίοι και πάλι αυτοκτόνησαν. Τι λέει εδώ. Έχουμε εδώ, καθημερινά μία με δύο ή τρεις αυτοκτονίες. Φύγε από εδώ στο χωριό σου, φύγε. Τώρα αυτό είναι σαν να το γράφει ένα παιδάκι 3 χρονών, 4 χρονών. Δείτε τα γράμματα. Δείτε. Αλλά αυτά τα γράμματα δεν ξέρω. Παιδάκι 3 χρονών. Ή κάποιος ξένος που δεν ξέρει καλά ελληνικά. Δεν μπορώ να φανταστώ Έλληνας να γράφει έτσι. 20χρονος, 25χρονος όπως είναι ακροδεξί, όπως λέει η Νικοχυδιόγλου. Δες τα γράμματα πώς είναι. Για να καταλάβετε. Κάτι δεν μου κολλά καλά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είπαμε ό,τι έπρεπε να πούμε. Λοιπόν. Εμείς περιμένουμε. Όχι, εγώ θέλω να μας πούνε ποιοι είναι οι δράστες. Έχω ερωτηματικά, κύριε. Ποιοι είναι οι δράστες, ακριβώς. Επειδή με το Κοράνι κάγει η Αθήνα και ήταν ψεύτικη ιστορία, δεν θέλω να ξανασυμβεί προκράτηση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ούτε κάποια ηλίθια ακροδεξία να κάνει καμιά νοησία και να βρούμε τον πελά μας να πάρει φωτιά όλη η Ελλάδα πάλι. Σ' ακούω, κύριε. Αυτό είναι σωστό και θέλω να πω ότι ακόμα και αν πρόκειται για πολιτικό παιχνίδι, όπως είπατε ή υπενοήσατε, βρίσκω θετικό ότι παρενέβη ο Πρωθυπουργός τελευταία στιγμή υπέρ αυτού του παιδιού. Το κινητό σας, κύριε. Ναι. Έχεις δίκιο. Σας είπα ότι αλλά θέλω κάτι άλλο. Θέλω γιατί να για τα αποφευθώ. Δεν έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι μια κριτική που πρέπει να γίνει στην κυβέρνηση και σε όλους τους κυβερνώντες. Και σε όσους εκμεταλλεύονται, αν θέλεις, μπορούν και έχουν ένα πολιτικό κέρδος ή όφελος από αυτές τις ιστορίες. Εγώ ένα θέλω. Θέλω να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε και στην Ελλάδα μια νύχτα κρυστάλλων. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω δηλαδή έτσι να γίνουμε επιθετικοί απέναντι στους μετανάστες με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κάνουμε έχουμε. Κάνε μια χάρη, Κονολήπτας. Μιλάει ο Ανδρέας. Δείξτε μου τον Ανδρέα και τον Βλάχο σε ένα γενικό κάδρο και δείξτε μου τη φωτογραφία εδώ, γιατί άρχισα να εκνευρίζομαι τώρα και δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Αυτό εδώ το παιδάκι είναι Ελληνόπουλο, κύριε. Ελληνόπουλο. Δείτε το, δεν έχει ρεύμα σπίτι του. Το βλέπετε. Το σχόλιο από πάνω δικό μου. Μιλάω για αλητία, αλλά δεν έχει σημασία. Τα αθώα μάτια του Ελληνόπουλου που δεν έχει ρεύμα, δεν σας συγκινούν αλήτες που κόψατε το ρεύμα. Στους λαθροεισβολείς, τζάμπα. Να το. Αυτό παιδάκι, αγαπητέ μου Ανδρέα, είναι Ελληνόπουλο. Δείστε πίσω, λάμπα έχει σπίτι του και κόψατε το ρεύμα. Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Γιατί δεν παίρνει ο πρωθυπουργός ένα τηλέφωνο να πει συνδέσει το ρεύμα, να τα πέσω εγώ την τσέπη μου. Άμα ήταν όμως λαθροεισβολέας. Είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό που λέμε. Τώρα αυτό με εκνευρίζει. Αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε μια άλλη ιστορία. Την ιστορία των μεταναστών. Όταν συζητήσουμε την ιστορία των φτωχών, αυτών που δεν έχουν πού να κοιμηθούν, πού να μείνουν, ή τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε, θα το συζητήσουμε και το κρίνουμε. Συζητάμε τώρα κάτι άλλο. Γιατί όμως αιμονικά να ασχολούμαστε μόνο με τους λαθροεισβολείς, με τα θέμα, και το θέμα αυτό ήταν. Όχι, τώρα το ανοίγα και η κρατική τηλεόραση. Κάνετε λάθος. Δεν υπήρχε. Ξαφνικά υπάρχει. Ξαφνικά υπάρχει αυτό από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τη σημαία. Και δεν του δώσαν τη σημαία. Αυτό συνεχίστηκε. Η κρατική τηλεόραση έκανε το ρεπορτάζ. Αυτό που είδαμε τη κρατική τηλεόραση, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Η κρατική τηλεόραση έκανε το ρεπορτάζ. Ακούσαμε αυτό που είπε στη γυναίκα και το συζητάμε. Αλλά και πάλι λέω ότι ακόμα και αν πρόκειται για πολιτική εκμετάλλευση ενός γεγονότος, μιας επίθεσης αντίον ενός μικρού μετανάστη. Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και παρενέβη. Ωραία. Να το δείξουμε για τελευταία φορά, αυτό παιδιά, που παρακαλώ πάρα να πολύ. Να παρεμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Για τελευταία φορά το κομμάτι που εμένα μου προκαλεί τεράστια εντύπωση. Η μάνα η οποία το βράδυ πέρασε ένα τρομακτικό βράδυ από ηλίθιους, ανεγκέφαλους, ρατσιστές ή προβοκάτορες, βγαίνει το πρωί για να κάνει δήλωση και γελάει.
Φανταστε μια μητέρα η οποία το παιδί της το βράδυ αντιμετώπισε ακόμη και τον θάνατο από τα ανώμαλα αυτά, τα όντα από τις πέτρες, το πρωί να βγει για γελάει. Θα την περούσαμε για τρελή. Δείτε. Το. Δεν σχολιάζω πλέον. Φτάνει. Τόσο όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δική μου άποψη είναι διαφορετική. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με αυτό που βλέπω. Πάρα πολύ. Και δεν μπορεί ξαφνικά να δημιουργούνται όλα το πουθενά. Έτσι, όπως με το Κοράνι. Πάμε στο επόμενο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό να γελάσουμε και λίγο. Δώσ' μου λίγο το tweet του Υπουργού, πώς θα πω, Διαλογισμού Περιπατητικού Συλλόγου και Τουρισμού, του τουρίστα. Τουρίστας είναι ο άνθρωπος, για να το δούμε. Θυμάμαι τι έλεγε όταν έκανε δελτίο ειδήσεων στους άνθρωπους. Πω, τι δοσίλεγε, έλεγε για μανατσολιάδες, έβριζε. Για να το δούμε λίγο. Ναι, αυτό, το tweet του κύριου Quick. Ο IFIPEX. Μην δείτε εσείς άνθρωπο να περνάει καλά. Νότια Αφρική. Μην δουν αυτοί οι άνθρωποι να περνάει καλά. Μποτσουάνα. Επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής. Ο Χριστός. Θα κάνουμε επενδύσεις στην Μποτσουάνα. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που ζω. Μην δείτε άνθρωπο να περνάει καλά, ε. Τι έγινε, ρε. Ζηλιάριδε. Σε παρακαλώ, η Μποτσουάνα είναι στόχος τώρα. Είναι αρμοδιότητα ρεπορτάζ Γιώργου Βλάχου. Είναι επιχειρηματικό. Επαναλαμβάνω. Η κακεντρέχειά σα για τον συνάδελφο Τέρανη Κουίκ. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Θα μας δώσουν απολογισμό χρημάτων πόσο στοιχίζουν όλος αυτός ο τουρισμός του κυρίου Κουίκ. Υπουργός, απόδειγμα ελληνισμού είναι. Όχι, απόδειγμα και απολογισμό. Έχουμε στην Μποτσουάνα και απολογισμό. Όχι, λέω την αρμοδιότητά του. Θέλω απολογισμό χρημάτων πόσο μας στοιχίζει και απολογισμό τι έχει κάνει. Είναι σαν τον Τούρκο αντιπρόεδρο που ήρθε. Τώρα που έχουμε εκπροσώπους στη Βουλή να κάνουμε μια ερώτηση. Τώρα που έχουμε εκπροσώπους στη Βουλή, ας κάνουμε μια ερώτηση. Έχεις δίκιο. Μια ερώτηση επίσημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να μας πει ο κύριος Κουίκ πώς τα ξέρει και κάνει. Και πόσα χρήματα. Ναι, ναι, να το κάνω εγώ. Νομίζω πως μπράβο, η καλύτερη μπράβο, θέση, το κάνω. Θύμησε ο λεφτά να το καταθέσει. Αλλά πρέπει να μας δώσουν. Ανάλυση, δίκιο, ανάλυση. Όχι, έτσι κατάλαβε, γράφω κάτι. Όχι μόνο οικονομικό. Πήγε στη Μοζαμβίκη. Και αποτέλεσμα. Έτσι, τι έκανε. Στην Ποτσουάνα. Στην Ποτσουάνα, τι έκανε. Ξέρετε ότι στη Μοζαμβίκη υπάρχει Ορθόδοξο Ελληνοορθόδοξο Μητροπολίτη. Και στην Ποτσουάνα. Βεβαίω και στην Ποτσουάνα. Αλλά να εκεί κάτω ξέρει ποιο ήταν. Να μην πάει. Είναι επιχειρηματίε, παιδί μου. Δεν ξέρω, λέω όμω. Εκεί ξέρει. Δεν τον υπερασπίζω, ρε παιδί μου, αλλά. Διάβασε την λέξη. Υφυπουργό, το διάβασα. Δεν πήγε το δεδομένο. Αν δεν πάει ο υφυπουργό από δημοσιογραφικό σχέδιο. Ποιο θα πάει. Ποιο θα πάει. Ποιο θα πάει. Ποιο θα πάει. Ο Αναστάσιο Αλβανία. Το ξέρω. Παλιά, πολύ παλιά. Και τώρα είναι. Τον είχε εξορίσει εκεί ένα εξαίρετο Μητροπολίτη. Είναι ένα εξαίρετο Μητροπολίτη. Πραγματικά ο Μητροπολίτη. Παιδί μου λέει Μποτζουάνα. Λέει, έχουμε απόδειγμα. Έχει όλη την επιγραφή. Έχουμε απόδειγμα. Το είπε ο Αντρέας χαρακτηριστικά. Πώ έρχεται ο Τούρκος αντιπρόεδρος στη Θράκη. Εγώ ρωτάω ο Αντρέας Γιώργο. Αν δεν πάει ο υφυπουργός απόδειγμα ελληνισμού, ποιο θα πάει. Όχι, αυτό που είπε. Ιδιαίτερα ο Κουίκ. Όχι ο υπουργός. Ας αναλάβει άλλο. Όχι άλλο. Αυτή η χώρα έχει και πιο κάτω, πιστέψτε μου. Έχει και πιο κάτω. Αλλά να μας δώσει και κανένα. Εγώ περίμενα να πεις, Γιώργο, κάτι άλλο. Ότι επειδή δεν έχει εκλεγεί βουλευτής ο κύριος Κουίκ, έχει τακτοποιηθεί στη θέση του υφυπουργού. Αυτό καλά, περίμενα να πεις. Γνωστό σε σένα, αλλά δεν το λέει, δεν το ακούσει. Γιατί? Δεν το ξέρει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε στα. Είμαι εξωκοινοβουλευτικό. Χθες έκανα ένα σχόλιο, παιδιά, ακούστε λίγο. Χθες έκανα ένα σχόλιο το οποίο θεωρώ ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να πω. Για τα επεισόδια των Αεξίδων με τους Μιλανέζους. Σήμερα η αστυνομία λέει ότι οι Μιλανέζοι είναι γνωστοί χούλιγκαν και βρήκανε κατσαβίδια, μαχαίρια, ρόπαλα. Αυτό λέει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν οι Ιταλοί, προσήκτησαν για να δικαστούν. Η Ιταλική πρεσβεία όρισε δικηγόρους. Για να δούμε τι η αστυνομία βρήκε. Απίστευτα, μιλάμε για στιλέτα, μαχαίρια, ρόπαλα. Πήγαιναν για πόλεμο αυτοί μεταξύ τους. Για να το δούμε. Έγιναν στα πευκάκια, φίλε, χθες. Σημαντικές. Ενωμένοι και έτοιμοι για πόλεμο οι Ιταλοί. Έγινε ένας πανικός. Εδώ αστυνομία ήρθε, έγινε συμπλοκή. Μεταξύ τους χτυπήθηκαν οι οπαδοί, αίματα, 7-8 άτομα. Μέσα στα αίματα ήρθαν ασθενοφόρα. Γινόταν ένας χαμός. Ρόπαλα, σουγιάδες, άσκημες κουβέντες, φωτοβολίδες, καπνί. Στο γήπεδο πάντως που ήμουν χθες. Το αθλητικό. Το αθλητικό ρεπορτάζ. Είχαμε απεσταλμένο. Του είχαν σε μια γωνία, νομίζω στη 16. Δαρνατέ, του χτυπάγατε. Όχι, παιδάκι μου. Ο ένα που έδανε ήταν αυτό. Λοιπόν. Και ήταν ήσυχοι. Ήταν ήσυχοι για του Ιταλού φιλάθλου. Πάντω, αυτό που μαθαίρθηκε σήμερα για κάποιου από αυτού και μάλιστα για μερικού από του συλληφθέντε είναι ότι έχουν πρώτερη δράση, πρώτερε συλλήψει και μάλιστα σε διεθνέ επίπεδο, έτσι.
Και μάλιστα το αστείο είναι ότι είναι και ένας ηλικιωμένος ανάμεσά τους. 72 ετών. Ναι, ναι, απίστευτα. Στην ηλικία του Καψαμπέλη. Ναι, ναι, ναι. Ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ένα χρόνο μεγαλύτερος ο Καψαμπέλη. Αλλά έχουμε μέλλον. Έχεις ακόμα. Λοιπόν. Ναι, δύο είναι αυτό. Ήταν λίγο γρήγορο. Τώρα τι θέλετε να σχολιάσουμε, την προκλητικότητα στα έμια, θεωρώ, ή την κοιτά στα μάτια. Σε κοιτά στα μάτια, κύριε. Εδώ είμαστε να σχολιάσουμε και τα δύο. Α, και τα δύο. Εδώ και τα δύο. Και τα δύο. Και κάνω lifestyle θέμα. Χωρίς κλίμα. Στα μάτια. Ξέρετε, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Αυτή γυναίκα. Αυτή γυναίκα. Πάμε τώρα στην άσκηση των Τούρκων. Στα έμια, έτσι. Δεν είναι ακριβώς των Τούρκων, ήταν η προσπάθεια των Τούρκων, μισό λεπτό ρε παιδί μου, να απαντήσουν στην άσκηση του Αιγυπτιακού και Ελληνικού στόλου ταυτόχρονα, στέλνοντας ελικόπτερα πάνω από τα Ήμια. Και ο κομάντο, το κομάντο που λέγεται Καμένος, πάλι κομάντο, το κομάντο έκανε και μούγκα, έκανε βόλτες. Για να το δούμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε με το ελικόπτερο στα Ήμια. Έχουμε την εικόνα. Ναι, να δείξουμε λοιπόν την εικόνα. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι. Βλέπετε τις πτήσεις των ελικοπτέρων, αυτό είναι το ελικόπτερο τουρκικό, πέρασε πάνω από τα Ήμια, όχι μία φορά, και το πρωί και το βράδυ, έτσι, δύο-τρεις φορές. Ταυτοχρόνως είχαμε παραβιάσει και παραβάσει τον αερίου χώρο μας. Εμένα με προκαλεί κατάψυξη, κύριε Χρυσοδηλόγλου, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μιλάει, δεν αλλάει και μόνο αμυντικά στέκεται. Εντάξει, αλλά στην περίπτωση εδώ που έχουμε να κάνουμε με αυτά που έγιναν στη Χιμάρα, έτσι, ήταν μια σιωπή η οποία είναι σχεδόν ύποπτη, κυρία Κοβελόπουλε. Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει ότι εντάξει, αυτά εδώ στο Αιγαίο τέλος πάντων είναι σύνηθε κτλ. Αλλά κάποτε οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν μια πάγια πρακτική το πώς να αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα, κυρία Κοβελόπουλε. Mm. Και τώρα απλά έχουμε μια περίεργη σιωπή, η οποία προφανώς συνδέεται με άλλα πράγματα τα οποία ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει. Δηλαδή, του τι είδους παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και συμφωνίες έχει κάνει η κυβέρνηση. Ακριβώς. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Ποιον δεν θέλει να στενοχωρήσει ακριβώς, η ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώς. Την Αμερική δεν θέλει. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, Αντρέα μου. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει θέματα με την Τουρκία. Άρα δεν μπορούμε εμείς να βγαίνουμε και να λέμε αψίλιστα. Η Τουρκία, επειδή ακριβώς πάρουν τα θέματα, κάνει επίδειξη δυνάμεως. Προς πάσα κατεύθυνση αυτή την περίοδο. Η τουρκική προκλητικότητα. Το χειρότερο, Νίκο μου, σε αυτή την περίπτωση σήμερα. Και εμείς μούγκα. Είναι άλλο. Έχουμε το καμένο το κομμάτι. Το χειρότερο που είναι σήμερα είναι το άλλο. Ότι άφησαν μια βάρκα, βυθίστηκε. Και μετά δήθεν, ψάχνοντας με τα ελικόπτερα τα τουρκικά να βρουν διασωθέντες, κάνανε αυτό το χειρότερο. Μπράβο, δηλαδή, εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο διακύβευμα. Η έρευνα και η διάσωση στο Αιγαίο. Ευχαριστώ για την πάσα. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια τρομερή τακτική των Τούρκων να στέλνουν ανυποψίαστους ανθρώπους στο θάνατο, προκειμένου στο θάνατο, να κάνουν αυτές τις ενέργειες και τους οδηγούν. Ναι, για να πάρουν μνημό. Το δικαίωμα της έρευνας και της διάσωσης στην περιοχή. Αυτό είναι γνωστό. Πόσες φορές το έχουμε πει στην εκπομπή εδώ, Κυριάκο? Το κάνει χρόνια αυτό. Αυτό είναι το να κάνεις κόσκινο, ας πούμε, το Αιγαίο. 25ος μεσημβρινός, παιδιά. Όλο το παιχνίδι ξεκινάει. Γιατί έχουμε τρεις νεκρούς τουλάχιστον. Ξέρεις ποιος είναι 25ος μεσημβρινός? Ξεκινάει από τη Θράκη, την Κόβη προς τα ανατολικά. Κατεβαίνει, κόβει το Αιγαίο στη μέση και πηγαίνει μέχρι την Αίγυπτο. Αυτός είναι ο 25ος μεσημβρινός. Αυτή την περιοχή θέλουν να την πάρουν οι Τούρκοι για τον έλεγχο που λες. Είναι το πρώτο βήμα αμφισβητήσεως εθνικής κυριαρχίας. Πάγια. Μην υποτιμάτε. Δεν μιλάω εγώ για σένα. Όμως να υπενθυμίσω στον Ανδρέα Καψαμπέλη ότι σήμερα η Ελλάδα, κύριε. Όταν περνάνε πάνω από τα Ήμια και σε μερικούς μήνες θα έχουμε και την επέτειο, θα πετάξει ο Top Gun από πάνω. Η Ελλάδα, αγαπητέ μου Ανδρέα, είναι στο σημείο. Δεν έχει κατέβει ποτέ κάτω. Στο σημείο, σα επαναλαμβάνω, 15 Αυγούστου του 1940. Όποιοι καταλάβουν τι είπα, το καταλαβαίνουν. Είμαστε στο σημείο όπου οι Ιταλοί προκαλούν τορπιλώντας την Έλλη, κάνουν τα δύνατα δυνατά μετά από ένα πογκρόμ προκλήσεων, κάνουν το ίστατο βήμα, τορπιλίζουν την Έλλη. Μούγκα η Ελλάδα και πάλι, κύριε Καψαμπέλη. Το 40 έκανε μούγκα. Να ολοκληρώσω πρώτα. Γιατί κάποιοι επίσης τις λέγανε μην κάνεις κουβέντα. Να σου πω, λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Να τα λέμε όλα. Τότε δεν ήταν έτοιμος ο Μεταξάς να πει όχι, γιατί ήταν δικτάτορας. Ξέρεις πολύ καλά τι σου λέω, και ήταν φίλος εντός εισαγωγικών αυτών των ιδεολογιών. Α, μπράβο, αυτό σου λέω και του λέγανε μην ανησυχείς. Τώρα λοιπόν έχει μια λιπόψυχη κυβέρνηση, η οποία έχει ένα κομάντο, να μην πω τι υπουργό. Δεν είναι λιπόψυχη, Κυριάκο. Και λιπόψυχη. Και τώρα η αντιστοιχία, Κυριάκο. Οι συντελεστές είναι άνθρωποι, Κυριάκο. Γιατί δεν το λες. Και τώρα, Κυριάκο, η αντιστοιχία είναι ότι η Αμερική λέει στην ελληνική πλευρά
Δεν είναι έτσι, ρε εσύ, Ανδρέα. Έχουν πρόβλημα με την Τουρκία. Ο Τραμπ έχει πρόβλημα με την Τουρκία. Τέλος, πήρε S400. Σήμερα, αγαπητέ μου φίλε, αν διάβασες Stratford, γιατί δεν διαβάζεις. Διάβασε λίγο. Μα σε παρακαλώ, ρε. Διάβασε. Το Stratford, και τι είπε. Ο Τραμπ έχει πρόβλημα. Άκουσε τι είπε το Stratford σήμερα. Ναι, να πω και το Stratford είναι το Ινστιτούτο του State Department, παιδιά, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αμερικής. Τουρκία, τέλος. Αυτό είπε. Γιατί σήμερα οι S400 το πρωί υπεγράφησαν, σε ένα χρόνο τους παραλάβουν, πάση τους 1,5, αλλά υπεγράφησαν, τους παραλάβουν. Η Τουρκία λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, κάνει παιχνίδι πίεσης προς πάσα κατεύθυνση για να πει στους Αμερικάνους ότι αν με θέλετε στη σφαίρα επιρροής σας, θα πάρω πράγματα. Δεν ελπίζω, δεν πιστεύω να είναι αυτό που λες, 25ος. Αυτό είναι. Καταλαβαίνω τι λες. Λέω όμως ότι η Τουρκία ζητάει πράγματα. Κλείνουμε διάλειμμα, μας κόβουν. Νομίζω ότι εμείς ακολουθούμε μια πολιτική κατεύνασης. Όπως ζητούν και οι Αλβανοί, συγχωρισμόμη δύο λεπτά, Ανδρέα, για να το ολοκληρώσω. Κάτσε ρε μεγαλοκληρώσεις, περίμενε, μια άλλος. Ασχολείσαι με το τι κάνουν οι Τούρκοι. Όπως ζητούν, εγώ σε ρωτώ, επί Σιμίτη, επί Σαμαρά, σταματήσανε να δίνουν λεφτά στο Μοσκό να πηγαίνει πάνω στα Ήμια. Και πάνε τώρα στη φυλακή. Το Δήμαρχο Καλύμνου, επειδή του έδινε λεφτά και το συντηρούσε δεν πάνω. Είναι έτσι. Και το ξέρεις ότι δεν είναι έτσι. Το ξέρεις ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εντάξει, τελεία. Να υπενθυμίσω τον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη, ο οποίος είναι ο συνεχής αντιρρησίας συνείδησης, ότι τα εθνικά σύμβολα που φέρουν σταυρό σηκώνονται από αυτούς που αγαπάνε τα εθνικά σύμβολα. Όχι από οποιονδήποτε άλλο στα χέρια του. Καλό βράδυ, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα σε λίγο. Άντε γεια. Το επόμενο θέμα μας, φίλες και φίλοι, δεν θα το σχολιάσω. Θα αφήσω το σχολιάσουν οι καλοί συνάδελφοι για να μην παρεξηγηθώ εγώ. Καθόλου δεν θα το σχολιάσω. Είναι η πρώτη δίκη που έγινε για την κατάργηση του φύλου. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Να καταργηθεί το φύλο, να υπάρχει το ουδέτερο φύλο. Και έγινε στην Ελλάδα αυτό. Δεν μιλάμε για αλλαγή ταυτότητας να γίνει από άνδρας γυναίκα, από γυναίκα άνδρας μετά 18, στα 15 σου βάζει τον νόμο. Όχι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στο Μαρούσι. Κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω να το δούμε λοιπόν. Είναι ο Τζέισον Αντιγόνη, ο οποίος πήγε, μη γελάς εσύ. Μη γελάς εσύ. Για μένα το λες. Μη γελάς, λέω, σένα λέω. Έτσι, χαμογελάς. Υπομειδία. Ναι, υπομειδία. Ενώ εσύ είσαι σοβαρός. Γιατί. Σοβαρό. Μια χαρά το προλογίζω. Α, δεν είναι σοβαρά. Να το δούμε. Εγώ θα σχολιάσω για να μάλωσω με τον κύριο Καψαμπέλη. Για να το δούμε. Ζήτησα αυτό που ούτως ή άλλως με χαρακτηρίζει το διάφυλλη ταυτότητα φύλου. Το ότι δεν θέλω, δεν νιώθω ότι ανήκω σε κανένα από τα δύο φύλλα. Το όνομα που χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως είναι γνωστό, είναι το Jason Αντιγόνη και ζήτησα να προσθεθεί το όνομα Αντιγόνη στο Ιάσον. Και είναι μια σημαντική στιγμή τόσο για μένα, όσο πιστεύω και ιστορική στιγμή για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ελλάδα. Και ανοίγει ένας διάλογος και για τις μη δικές ταυτότητες φύλου, τα τρανς άτομα που δεν συμπεριλήφθηκαν το κουβέντιο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα. Θέλω, αν μπορεί ο Θανάσης, να μου δείξει όλη την εικόνα, έτσι, γιατί. Σας είπα, η επιλογή του καθενός είναι η επιλογή του. Αλλά τώρα να υπάρχει ουδέτερο φύλο, Ανδρέας, ακούω. Τι να σου πω εγώ τώρα, για το ουδέτερο φύλο. Ναι, για το ουδέτερο φύλο. Ο καθής πορεύεται όπως νομίζει. Ήθελα και τον Αυλονίτη στο τέλος, ωραί που πάμε, ωραί. Ωραί που πάμε. Και δεν είναι σχόλιο τώρα αυτό που κάνεις, ε. Όχι, είναι... είπα, ήθελα σχόλιο από τον Αυλονίτη και από μένα, ωραί που πάμε, ωραί. Άκουσα να δεις, άλλο να αλλάξεις φύλο γιατί. Εκείνο εγώ που δεν κατάλαβα σοβαρό λόγο. Δηλαδή, ούτε το γυναικείο ούτε το αντρικό. Είναι στο πλαίσιο της, του νόμου. Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι καινούριο. Ναι. Άρα... αυτό είναι. Πρέπει να γίνει ένα νόμο που τα λέει ο Ανδρέας. Θα λέγεται Ανδρέας Ανδριάννα ή Γεωργία, ξέρω εγώ. Ανδρέας Νικολέτα. Δεύτερο λίγο. Αυτό είναι ο Τζέισον. Συγγνώμη, και υπάρχει σοβαρό λόγο τώρα. Υπάρχει νόμο που το επιτρέπει αυτό. Παιδί μου, πήγε στο δικαστήριο ο άνθρωπος. Λέει: θέλω να είμαι ουδέτερος. Γιατί τον Καναδά ισχύει. Κέρδισε τον δικαστήριο. Δεν ξέρω, απόφαση θα βγει σε 20 μέρες. Αλλά σε παραλαμβάνω, στον Καναδά υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Τι, αφαιρούν μάλιστα τα παιδιά από τους γονείς, αν οι γονείς δεν δέχονται την ύπαρξη του τρίτου φύλου. Δεν είναι ο τρίτο αυτό, είναι ουδέτερο. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εγώ μπερδεύτηκα. Εμένα θα μου επιτρέψει μια γενική τοποθέτηση. Ναι. Πλέον των πολύ πρακτικών θεμάτων. Δηλαδή. Όχι. Θα με ακούσει ένα λεπτό υπομονή. Των πολύ πρακτικών θεμάτων που τίθενται με όλα αυτά.
Δηλαδή, πώς αλλάζει η ζωή μας, ποιοι θα πηγαίνουν στρατό, με από τι θα είναι ο στρατός, αν θα πηγαίνουμε κάπου και οι τουαλέτες τι θα είναι κτλ. Γιατί πτύθονται πρακτικά ζητήματα. Εγώ, Κυριάκο, θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ μέσα όχι, μην γελάς, θα το απαντήσω. Στο Καναδά και στην Αμερική πλέον υπάρχουν οι τουαλέτες κοινές, να ξέρετε. Έχει γίνει χαμός για αυτή τη στιγμή. Κοινές τουαλέτες. Ναι. Δεν είναι ξεχωριστές. Και μάλιστα οι Δημοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι τώρα το θέμα μας. Όχι, παιδί. Να τελειώσω αυτό που έλεγα, ρε παιδιά. Να σε δω, Αντρέα, να πηγαίνεις εσύ στην τουαλέτα. Εγώ τουλάχιστον δέχομαι να μιλήσω για αυτό το θέμα. Μην διακόπτε εσείς που δεν θέλετε να μιλήσετε και δεν κάνετε με ελαφρά πηδηματάκια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, κύριε Ακοβελόπουλε. Ότι εγώ είμαι 48 χρονών, δεν με πήραν και τα χρόνια κιόλας, δεν γέρασα και απλά δεν καταλαβαίνω την εποχή που ζούμε πια. Εγώ δεν την καταλαβαίνω. Και να σου πω και κάτι άλλο, τι δεν καταλαβαίνω. Γιατί είμαστε εμείς εδώ τώρα και συζητάμε αυτά τα πράγματα και πρόσεξε, με αυτούς τους όρους και μέσα σε ένα καλούπι που όλοι σκεφτόμαστε τώρα. Κάτσε, μην πω κάτι που δεν πρέπει. Μην και έχω ένα πρόβλημα. Μην με πούνε ρατσιστή. Γιατί ο Χατζηδάκης είχε επιλογή. Ναι. Αλλά δεν ήταν τέτοια κατάσταση. Δεν είχε ευτελεί στην επιλογή. Δεν είναι αυτό. Εγώ απλά θα σου πω ότι δεν καταλαβαίνω την εποχή που ζούμε πια. Θεωρώ ότι βλέποντας αυτά τα θέματα, ότι είμαι ένα είδος ανεπίκαιρου τύπου. Έτσι. Δεν μπορώ. Για μένα όλα αυτά σηματοδοτούν μια κοινωνία που εγώ δεν θέλω. Έτσι. Δεν τη θέλω αυτή την κοινωνία. Δεν την καταλαβαίνω. Πολύ φοβάμαι ότι η νέα εποχή που έρχεται είναι. Ακαταλαβίστηκε σε εμάς. Δεν θα πω άσχημη. Είσαι πολύ προσεκτικός και μου αρέσει αυτό. Τι να κάνω. Εγώ δεν θέλω να βρίσω τον άνθρωπο για την επιλογή του. Δεν θέλω να τον βρίσω. Γιατί είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του, αναφέρετο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει να κάνω μου δεύτερο φίλο. Μισό λεπτό. Να τα λέμε όλα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε αυτό. Θέλει, αλλά όχι σαν και καλά. Να αλλάξει το μοδεσάκι μου και το δεύτερο φίλο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε αυτό. Αλλά απλά σου λέω. Ποια νομοθεσία. Έχει γίνει στον Καναδά, σου λέω. Μα έχουμε ελληνική νομοθεσία, δεν έχουμε καναδέζικη νομοθεσία. Και τα έμφυλα ζευγάρια σε ό,τι έγιναν τώρα, Άντρε. Αυτό ναι, λέμε. Αλλά εάν υπάρχει νομοθεσία τέτοια που έχει περάσει την Βουλή, που να λέει ότι μπορεί να προσδιοριστεί κάποιο ω δεν υπήρχε και για τα 15 χρόνια, έγινε τώρα. Σου λέει να αλλάξει νομοθεσία. Κυριακό. Ο Τζέισον Αντιγόνη. Ο Τζέισον Αντιγόνη ζητάει να αλλάξει ο νόμο. Όπω άλλαξε με τα έμφυλα σου. Αυτό σου λέω. Συγγνώμη, να σου πω κάτι άλλο. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Να σου πω και το ζήτημα. Να αλλάξει ο νόμο ζητάει, παιδιά. Επιτρέψτε μου, το ξέρω το θέμα. Ζήτησε στο δικαστήριο. Πήγε στο δικαστήριο. Στο Συμβούλιο Επικρατεία. Όχι, δεν μπορεί να πα εκεί. Πα στα δικαστήρια τα κανονικά. Έχει το εφετείο. Πα στα δικαστήρια και πα στο επάγγο, αν πορευτεί. Αυτό είναι νομικό ακτιβισμό όμω. Είναι νομικό ακτιβισμό. Δεύτερο κρατούμε. Πρόσεχε, Κυριάκο. Μία ερώτηση έχω να σου κάνω εγώ. Κάποτε λέγαμε σε αυτή τη χώρα Χριστά ήθη. Μπορείς εσύ να μου πεις, γιατί είσαι ελληνομαθής, τι εννοούσαμε με αυτή την έκφραση, αυτό μόνο, τίποτα άλλο, αν μπορείς να μου απαντήσεις. Μια τελεία, παιδιά, θέλω να πάω να δείξουμε ένα βίντεο το οποίο μένα με συγκλώνησε και να το δείξω. Η Disneyland, πέραν, κύριε Βλάχο, σας το είχα πει και σε εσάς, κύριε Καψαμπέλη, θα το δείτε τώρα, περνάει κλασικά μηνύματα, έτσι, ομοφιλοφιλίας μέσα στα κινούμενα σχέδια και μέσα στα παιδικά κινούμενα σχέδια. Και σε ταινίες της Disney, παρακαλώ, που είναι παιδικές ταινίες. Να το δούμε λίγο. Cyrus, do you like Andy? Puffy, I feel weird. Different. But you're no different. I'm glad I told you. Me too. Και παρακάτω έχει που αγκαλιάζει το παιδάκι, που κάνουν κάτι, τι κάνουν. Δηλαδή, αυτά μηνύματα δεν ξέρω πόσο θετικά ή αρνητικά είναι. Η επιλογή του καθενός επαλαμβάνω είναι δική του. Αλλά μέσα από την εικόνα της Disney, που είναι Disneyland, δεν είναι κάτι απλό. Που απευθύνεται σε παιδάκια. Είναι λίγο ρε παιδί μου, είναι κάπως. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Ναι, κυρία, και είναι ανήλικα εδώ σε αυτήν την περίπτωση. Δεν είναι ακριβώς. Μια ανήλικη. Το παιδάκι ιστορία. Είναι 8 χρονών. Ναι, δεν είναι μια ανήλικη 8 ιστορία. 8 χρονών. Δεν είναι 18-10 σου θέλεις. 8 χρονών, Αντρέα. Πάλι δεν μιλάς. Αφού είδαμε τη διαφήμιση του Τζάμπο στην Ελλάδα, με πας στην Disney εσύ τώρα. Είναι ανήλικα σου λέει. Γιατί τα παιχνίδια του Τζάμπο ποιο θα βλέπει. Όχι, ήταν μεγάλη σε ηλικία, ήταν δύο άντρες μεγάλοι. Όχι, τις διαφημίσεις του Τζάμπο ποιο τις βλέπει. Εγώ τις βλέπω τα παιδιά. Ναι, παιδί μου, αυτό είναι στα κανάλια της Disney σου λέω που πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο. Εδώ έχουμε διαφημίσεις του Τζάμπο για παιδιά, παιδικά παιχνίδια στην Ελλάδα. Τα ζούμε ήδη. Πάμε και σε ένα καλό ρε παιδιά να κλείσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Ήρθε η ζώνη της Παναγίας στη Νέα Ιωνία σήμερα, μάλλον χθες. Παρασκευή σήμερα 5 απόγευμα. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας. Δεν του αρέσει του κυρίου από δίπλα γιατί την έφερε ένας
Ηγούμενος Μονής Βατοπεδίου. Που δεν τον χωνεύει. Η ζώνη της Παναγίας. Όχι, απλώς βλέπω ότι υπάρχει μια. Να το δούμε. Εκμετάλλευση ναι. της πίστης. Αυτό γίνεται. Για χρήματα. Όχι, όχι, όχι. Όχι παιδί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες αυτά. Μέχρι εδώ. Για τη ζώνη της Παναγίας δυσκόλουν κουβέντα. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Πες ό,τι θέλεις, αλλά η ζώνη της Παναγίας για μένα είναι πολύ ιερό πράγμα. Ακριβώς επειδή είναι ιερό πράγμα. Το να πάει να προσκυνήσει ο πιστός που δεν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος του Αντρέα Μουσάβου. Ακούστε κυρία Εύλαχο. Οι γυναίκες δεν μπορούν να πάει στο Άγιο Όρος. Η ζώνη της Παναγίας πρέπει να βγαίνει που και που έξω για να προσκυνάει η γυναίκα. Τέλος. Το κατάλαβες. Απλά είναι. Για να δούμε το βίντεο. Ακούω τον εθνικό ύμνο, εντάξει. Έχω μια διαφορετική διάθεση. Δεν είμαι κάποιο αμπέλι σοβαρό. Ανεβαίνει η διάθεση. Έχει, ήταν όλοι οι Μητροπολίτε εκεί οι Αττικοί. Σου λέμε. Πάρ το πάρτο χαμπάρι. Ποιο Μητροπολίτη ήταν αυτό. Όλοι. Νέα Ιωνία. Από τη Σκυρία Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ. Τι εννοείται εκεί. Το Πασόκ. Σημειωτικό είναι αυτό. Ότι είχε την εύνοια τη Άννα Διαμαντοπούλου. Πού το ξέρετε εσεί. Κάτι ξέρω κι εγώ. Εσεί ξέρετε όταν σα βολεύει να ξέρετε. Βέβαια. Όταν σα βολεύει να ξέρετε δεν ξέρετε. Κάνε τον Κινέζο, τον Ιαπωνέζο. Ένα είχε τον Καραμπαλί, άλλο του Σιμίτι. Λοιπόν δεν ξέρω τι είχε, μιλάμε για τη ζώνη Παναγία. Οι άνθρωποι που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Θέλω σας παρακαλώ πάρα άλλο, πολύ. Άλλο τα πρόσωπα, άλλο τα πρόσωπα, άλλο η ιδεολογία. Άλλο μιλάμε για τη ζώνη της Παναγίας. Κυριάκο, μην ανησυχείς. Το θρησκευτικό συνέστημα του Έλληνα είναι τόσο βαθύ και τόσο δυνατό που δεν απειλείται από τίποτα. Ναι. Πίστεψέ μου. Λοιπόν, το θρησκευτικό συνέστημα του Έλληνα να εκφράζεται στο διπλανό που έχει ανάγκη και πεινάει. Ξεκίνα από σένα. Όχι εκεί. Ξεκίνα από σένα. Όχι εκεί. Γιατί το κάνεις εσύ. Διότι θα πέσουν πολλά λεφτά. Αλλά κανεί δεν θα κόβει απόδειξη. Γιατί δεν το κάνει εσύ, κύριε. Είπα, κύριε Γιώργο Βλάχο. Κάνε το εσύ, ξεκίνα εσύ. Αυτό θέλει ο κόσμος. Ξεκίνα εσύ. Ο κόσμος θέλει να προσκυνήσει. Δεν κόβω στα παγκάρια αποδείξεις, Γιώργο. Θα πάνε, θέλεις και δεν θέλεις να πάνε, θα πάμε. Έχουν βάλει πώς στο εξωτερικό, κύριε Κωνσταντάτο. Πού, κύριε. Για τα παγκάρια που λες. Στο εξωτερικό. Πού. Στη Σουηδία. Τι λες, μωρέ. Πώς. Πού λες. Δεν θα λέτε εδώ βλακίες. Δεν υπάρχει το πράγμα πουθενά. Άιντε. Στη Γερμανία δεν έχω πάει σε εκκλησιακό. Δεν φορολογούνται εδώ. Μην βάλω και τα μιακή μηχανή. Έλα ρε. Τώρα τσιμπάς εσύ. Άσε τις ανοησίες σου κάποια μπέλα εδώ πέρα. Για τη ζώνη της Παναγίας, παιδιά. Όχι, δεν μίλησε κανείς για τη ζώνη. Γιατί για τα πρόσωπα. Εγώ είδα έναν άνθρωπο όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κύριε Καψαμπέλη, επί 40 λεπτά να γονατίζει μπρος τη ζώνη της Παναγίας με τα μάτια μου τον είδα. Άκουσε με λίγο. 40 λεπτά μόνος του και να προσκυνάει. Δεν επιτρέπω λοιπόν σε κανέναν, το συγγνώμη για αυτό που λέω, να μου βεβαιώνει τη θρησκεία και τη ζώνη της Παναγίας. Δεν το έκανε. Ναι, όχι, το ξέρω. Για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, γιατί είναι εύκολες παρεξηγήσεις. Ουδείς, δεν μπορεί να βεβαιώνει κανείς, ούτε να εκμεταλλεύεται κανείς. Αυτό είναι αρκετή απόδειξη. Ούτε να το εκμεταλλεύεται κανείς. Αν έχεις απόδειξη, απόδειξε το. Ούτε έτσι. Να το εκμεταλλεύεται κανείς. Αν έχεις απόδειξη, απόδειξε πολύ το. Καλά τη σου και εσύ εκμεταλλεύεσαι το μικρόφωνο και κάνεις τον κάνεις. Και καλά κάνεις. Εγώ εκμεταλλεύομαι το μικρόφωνο και σου λέω. Με 17 offshore εταιρείες στην Κύπρο. Γιώργο, Γιώργο. Μιλάμε για τη ζώνη της Παναγίας σου, λέω Γιώργο. Δεν θα βγάλεις τα ισόψυχά σου. Ρε Βλαχό, τα ισόψυχά σου δεν θα βγάλεις τώρα. Ακούσου λέω. Δεν σέβεσαι ούτε τη ζώνη της Παναγίας, δεν σέβεσαι. Ούτε τη ζώνη της Παναγίας δεν σέβεσαι. Ούτε αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Ούτε αυτό δεν σέβεσαι. Άντε δεν σέβεσαι εμένα. Σεβάσαι τη ζώνη της Παναγίας τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι αλήθεια και πονάει. Μα η αλήθεια δεν σέβεσαι τη ζώνη. Η αλήθεια είναι αλήθεια και πονάει, Κυριακό μου. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Σε μένα τα λες αυτά, σε μένα τα λες αυτά. Που όταν εγώ έλεγα αυτά που λες σήμερα εσύ ήσουν έξω από το μαξί μου και έκανες ρεπορτάζ και δεν τα έλεγες τότε και τα λες τώρα. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Εγώ τα έλεγα χρόνια. Αλλά για τη ζώνη της Παναγίας σου μιλάω τώρα. Για τα υπόλοιπα πρέπει να έχεις δίκιο. Αλλά για τη ζώνη της Παναγίας δεν σηκώνει κουβέντα σου λέω. Τα κάνουμε τώρα. Πάμε στο σκίτσο. Μπορεί και στέκεται ακόμα όρθιος. Ναι, ποιος είναι ο ταξικός. Α, να ποιος είναι ο ταξικός εχθρός. Κάντε μια χάρη να έχουμε μια μεγαλύτερη τηλεόραση. Φοβερό το σκίτσο. Είναι φοβερό.
Γιατί τι εννοεί η Χιδρόπουλου που σας είναι φοβερό. Ουσιαστικά απεικονίζει όλη την κυβερνητική προσπάθεια για τη φτωχοποίηση των πάντων, ας πούμε, και τον ταξικό πόλεμο, έτσι, ο οποίος είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ναι, γιατί ο άλλος έχει παντόφλες, ενώ ο κύριος δεν έχει τίποτα. Ακριβώς. Φτωχοποίηση των πάντων. Φοβερός κύριος. Πόλεμος εναντίον μεσαίας τάξης. Είναι μικρομεσαίος αυτός. Κύριε Καψαπέλη, κύριε Βλάχο. Ταξικός πόλεμος, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Ο εμφύλιος ταξικός πόλεμος. Κύριε Χιδρόπουλου, κύριε Καψαπέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σε δύο λεπτά από τώρα, ίσως η καλύτερη εκπομπή που έκανα ποτέ, Κόντρα και Ρήξη, δείτε την. Πιστέψτε με, είναι η καλύτερη εκπομπή. Πιστέψτε με. Σε δύο λεπτά είμαστε μαζί.